ξανά εδώ ακριβώς μπροστά σου. Την ώρα που μας σύστησαν και μου πες το όνομά σου. Κι ο κόσμος έγινε ξανά εδώ ακριβώς μπροστά μας. Όταν μπλεχτήκαν τα φιλιά μέσα στα στόματα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το Breakfast at Star της Τρίτης. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 με την καλύτερη διάθεση. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Έχουμε την καλύτερη διάθεση για να περάσουμε πολύ ωραία τρεις ολόκληρες ώρες. Και ξέρετε τι λένε για την Τρίτη? Τι λένε? Ότι η Τρίτη είναι Friends Day. Ή αλλιώς, πες το. Ή αλλιώς, τι είχα πει, η χειρότερη μέρα να πας στη δουλειά. Ναι. Αυτό το ακούω 15 χρόνια, ακόμα να το μάθω. Ναι. Έχεις επιχειρήματα γι' αυτό? Όχι, έρευνα έχει γίνει. Απλά σήμερα βγείτε με τους καλύτερους. Έχει επιχειρήματα τώρα. Ούτε η Δευτέρα μας αρέσει για να πηγαίνουμε στη δουλειά. Ποια μέρα σου αρέσει να πηγαίνει στη δουλειά? Παρασκευή. Παρασκευή. Ξανά Παρασκευή. Το Friends Day. Ότι βγαίνουμε με του φίλου μου και περνάμε. Με τον κολλητό σου και μοιράζεσαι τα πάντα. Του λες τα προβλήματά σου, τα θέματά σου, τα ερωτικά σου, τα ψυχολογικά σου, όλα. Όπως καταλάβατε, όσο κάναμε ραδιόφωνο με τον Γιώργο, είχαμε μοιράσει τις μέρες. Εγώ σας έλεγα, η Πέμπτη είναι καλύτερη για δίαιτα. Ο Γιώργος να βγει με του φίλου σου τις Τρίτες. Κάθε μέρα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο εμείς. Οπότε κάθε μέρα την πατήσαμε και κάτι. Κατάλαβες. Περιμέναμε. Λοιπόν, πώς είσαστε, πώς περάσατε χθες το βράδυ, πώς κοιμηθήκατε? Τέλεια. Ανάσκελα. Εγώ και ο Τάσος μαλώναμε με τις θερμενόμενες κουβέρτες. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από το χθεσινό μας ύπνο. Εντάξει, είναι ο καιρός. Όχι, ήταν, βλέπαμε Masterchef μέχρι αργά. Ναι. Μετά πήγαμε να εξαπλώσουμε. Εδώ μεταξύ λες και μείναμε μαζί. Αλήθεια, αυτό σκεφτόμουν. Και βάλαμε και οι δύο είχαμε ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Την ηλεκτρική κουβέρτα. Ναι. Και μετά σε κάποια δεν φάση μας έπιασε ο κρύος υδρότας. Θέλαμε να την κλείσουμε, αλλά μετά κρυώναμε. Μετά την ανάψαμε. Μετά την κλείσαμε. Μαζί. Καρφωθήκαμε τώρα. Ναι, κοιμηθήκαμε μαζί, καρφωθήκαμε. Αγκαλίτσα. Και ποιος είχε το τηλεκοντρόλ της κουβέρτας? Έχουμε ξεχωριστά. Δεν θέλαμε να σας το πούμε, αλλά τώρα μας ξέρει. Αλλά τώρα, να, εδώ πέρα, μιας και φτάσαμε εδώ. Αποκαλύψεις σήμερα. Εγώ και ο Γιώργος δεν σε ρωτάω. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο μέχρι αργά, οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά τι έκανε χθες το βράδυ. Έτρεχα και το βράδυ, εγώ δεν πειράζει. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, ρε παιδιά, να ξεκινήσουμε? Είμαστε οι Crazy Water News. Κανένας. Δείτε σε λίγο την Δούκισσα Νομικού να μιλάει για το τηλεοπτικό της μέλλον και για τα παιδιά της. Προσεχώς ετοιμάζομαι να βάλω τα παιδιά μου για ύπνο, να τα ταΐσω πρώτα και το πρωί να τα πάω στο σχολείο. Η Ρούλα Πατεράκη σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της αποκαλύπτει. Είναι πολύ ενοχλητικό να μην έχεις κρίματα σε μια ιδιαίτερη ηλικία. Τώρα γιατί μιλάω τόσο ειλικρινά στην κάμερα και δεν με νοιάζει, γιατί με νοιάζει. Δείτε όλες τις backstage δηλώσεις των παικτών του Masterchef. Είναι ωραίο συνέστημα να έχεις πάρει την ποδιά και να είσαι έτοιμος να μπεις στο σπίτι του Masterchef. Αγχώθηκα, ό,τι και αγχώθηκα. Ήθελα να το δυσκολέψω. Δεν περίμενα να βγάλει καν πιάτο. Διάλεξα το θράσο γιατί ήταν μια επιλογή η οποία θα με πήγαινε πιο κοντά στο στόχο μου. Je suis très enchanté de t'avoir rencontré. Δεν θα το πω. Σήμερα θα είναι στην παρέα μας ο Απόλλωνας και ο Θράσος που βγήκαν από το Masterchef. Θυμίζω ότι μοιάζεις στο σχοινά. Θυμίζω ότι χτυπάτε εσείς και πονάω εγώ. Κοριτσάρα μου, είσαι κοριτσάρα μου. Μας βλέπει και ο άντρας. Ω, χτυπάδαμε. Δοκίμασέ το. Στανόμαστε το ίδιο. Πάρα πολύ. Εσύ άραγε πιο λίγο που λέγεται το ίδιο. Αποκλειστικά στο Breakfast at Star, απόσπασμα από το απόψινό επεισόδιο του Masterchef. Κάποιοι από εσάς θα κοιμηθούν σήμερα στο σπίτι του Masterchef. Κάτι που γνώριζαν αρκετό καιρό τώρα ο Στάθης, η Ελισάβετ και η Βασιλική. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Λέω ρε παιδί μου, σκεφτόμουν στο Masterchef, ξεκινάς με τις οντισιόν και πηγαίνεις χαλαρά. Και λες, εντάξει, τι ωραία, μαγειρεύουν. Α, αυτός πέρασε, δεν πέρασε, δεν ξέρεις και κανέναν. Ναι. Όσο περνάνε τα επεισόδια και βλέπεις, αρχίζεις και ταυτίζεσαι, αρχίζεις και λες,
θέλω να μπει αυτός. Και, θέλω να... και είσαι και λίγο τρως τα νύχια σου την ώρα που γίνεται αυτό. Συγκλονιστικό επεισόδιο χθες το βράδυ. Το σημερινό να δούμε πώς θα είναι το επεισόδιο, που θα είναι τελείως φωτιά το σημερινό. Αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα στο breakfast. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με ένα μοναδικό δελτίο που θα μας το δώσει η Τζο. Ναι, παιδιά, καλημέρα σήμερα Τρίτη. Και θέλω να σας προειδοποιήσω για κάτι. Θέλω να γυρίσετε όλα τα ρούχα και τα καινούργια πράγματα που έχετε αγοράσει σε περίπτωση που θα πηγαίνετε στο Ρέμο, ας πούμε. Ναι. Πηγαίνετε να κάνετε μια επιστροφή χρημάτων, γιατί δεν θα ανοίξει ο Ρέμο. Μη σας μείνουν τα ρούχα στην ντουλάπα. Ή κάντε υπομονή, θα δούμε πότε θα ανοίξει. Σε άλλα νέα, η Αλίνα, σωστά την είπα. Κοτσοβούλου πήγε χθες στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και μας είπε πώς διαχειρίζεται όλες αυτές τις φίλες της που έχουν πάθει μία τρέλα με τον Λάλο και έχουν πάθει λάλωση. Και ο Νίκος Μουτσινάς, πιο αποστομωτικός και καθηλωτικός από ποτέ, απαντάει σε όλα αυτά τα κακεντρεχή σχόλια που λένε ρε παιδί μου για τη σεξουαλική του προτίμηση και όχι μόνο. Απολαύστε. Καλημέρα και καλή τύχη θα πω σήμερα, γιατί το breakfast που σερβίρω έχει Νίκο Μουτσινά και Χήμαρο Αλήθειας. Ανέβασε ο Νίκος λοιπόν ένα story απάντηση στο Instagram. Ανέβασε ένα story γιατί κάποιος κύριος κάπως εκνευρίστηκε και τα λοιπά, που είπαμε ότι γιατί να μην φοράνε φούστα στο σχολείο, ποιος θέλει τα ρούχα, εν πάση περιπτώσει. Με πάρα πολύ ωραία ελληνικά μου μίλησε. Εξαιρετικά φάνηκε η παιδεία, η οργή που έχει μέσα του. Όχι κύριε Μουτσινά, δεν έπρεπε να πάει το αγοράκι με φούστα στο σχολείο και πολύ καλά έκανε ο δάσκαλος και το έδιωξε. Αν δεν σας αρέσει, να πάτε στην Αγγλία. Εγώ προσωπικά θα έδερνα και τους γονείς του που το άφησαν να έρθει έτσι στο σχολείο. Αυτά είναι τα ελαφρά που έγραψε ο τύπος. Και άρχισε λοιπόν η απάντηση του παρουσιαστή. Κατά καιρούς μου στέλνουν έτσι πολύ χαριτωμένα λογάκια για τη σεξουαλική μου επιλογή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν με νοιάζει, δηλαδή. Το ανέβασα μόνο και μόνο λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται και ότι όντως υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, γιατί όντως ήταν ένα μήνυμα. Το ανέβασα λίγο να καταλάβουμε τι παίζει εκεί έξω. Και λίγο πώς μπορεί να γίνει και κάπως να έρθει λίγο το πράγμα να προχωρήσει. Γιατί και αυτά, και αυτός ο άνθρωπος προφανώς και δεν ευθύνεται, γιατί μεγάλωσε σε μια συγκεκριμένη οικογένεια, ενώ που ανήκει σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Επίσης, το πάρα πολύ πετυχημένο είναι ότι δεν γίνεται να έχετε μόνο εσείς δηλωμένες π***ες, ας πούμε, να έχετε μόνο δικαιώματα. Οπότε, κάπως λέω, τι δικαιώματα έχουμε, ρε φίλε, εμείς οι δηλωμένες. Κάπως λίγο το σκέφτηκα. Και τα έβαλα κάτω και δεν έχουμε κανένα. Δεν θα ήθελα κάπως να περνάει αυτό. Εδώ τρέχουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, να γίνουν, δεν γίνονται γάμοι, να γίνουν σύμφωνα. Αρρωσταίνει ένας, δεν μπορεί ο άλλος, αν είναι σύντροφος, να πάει στο νοσοκομείο. Να μπορέσει να τον τρέξει, δεν επιτρέπουν τους. Ποια είναι τα δικαιώματα? Φαντάζομαι ότι αναφερόταν στο δικαίωμα να αναπνέουμε. Σημαντικό. Φυσικά το σέβομαι. Θα θέλαμε και 2-3 παραπάνω. Να κλείσω λέγοντας ότι ταράχτηκα ιδιαίτερα όταν είπε ότι ήθελε να δείρει και τους γονείς του παιδιού που του επιτρέψανε να πάνε στο σχολείο. Προφανώς να γυρίσει σπίτι, να δείρει τους γονείς του που δεν τον κάνανε ανοιχτόμυαλο για να μπορεί να ζει σαν άνθρωπος και ήρεμα. Υπέροχος κόσμος, δεν λέω, αλλά υπεροχότερος ο Νίκος που τα είπε όπως έπρεπε. Καλώς στην Αλίνα Κοτσοβούλου μας. Καλώς στο κορίτσι μας που φέτος, ξέρετε, φαντάζομαι, παίζει στο Σεσμό. 9 στις 10 είμαι με γυαλί, μάσκα, κότσος εδώ και φόρμα. Ναι. Και με γνωρίζουν και μου μιλάνε. Και τι σου λένε? Τον άντρα σου, που αυτόν που έχεις, αυτή η κόρη, η απαράδεκτη, το παιδί πότε θα μιλήσει και τι θα γίνει παρακάτω αυτό. Άλλη μόνο, εδώ οι φίλες της έχουν κολλήσει σοβαρή ασθένεια. Είναι αλήθεια ότι έχουν πάθει φίλες σου λάλωση? Λάλωση. Ναι, είμαι εξαιρετικός. Εμείς δεν έχουμε πάρα πολλές σκηνές μαζί, αλλά μπαίνει σε μια σκηνή, μπαίνει στο καφενείο και ψάχνει με αυτό το. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και μπαίνει. Και είμαι εγώ. Ναι. Θέλεις κάτι? Κομμένη. Η Αλίνα όμως, ό,τι έχει πάθει, το έχει πάθει με τον άντρα της. Είναι ο πιο σκανδιναβός που μπορεί να γνωρίσεις. Αλήθεια. Ο πιο Ευρωπαίος, ο πιο καθόλου όμως. Και αυτό εμένα με απελευθέρωσε και μου δίνει φτερά, δηλαδή σαν προσωπικότητα. Καθόλου περιοριστικός. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν θεωρούσα ότι θα κάνω επιτυχημένο γάμο. Γενικά δεν ήθελα να παντρευτώ. Δεν ήταν κάτι που με απασχολούσε. Γενικά τους καλλιτέχνες νομίζω δεν μας πολύ απασχολεί αυτό. Μου προέκυψε μαζί του, δηλαδή το ήθελα. Μπράβο στον κύριο Μάριο Κουνέλη. Όχι μπράβο, στον Γρηγόρη ήταν καλεσμένη η Άννα Αγγελάκη. Εγώ γεννήθηκα ξανά.
Αν κάνατε προετοιμασία για να πάτε να δείτε live Ρέμο, χάσατε. Έπεσε ανακοίνωση στο Instagram. Ο Όμιλος και ο Αντώνης Ρέμος, θέλοντας να συνεχίσουν τις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου του Νόξ, θεωρούν ότι δεν είναι εφικτό την προσεχή περίοδο να συμβαδίσει η πρόταση ψυχαγωγίας που πρόσφερε με τις υπάρχουσες κυβερνητικές διατάξεις και τα μέτρα που ορίζει ο νόμος κατά του COVID-19. Και πότε προβλέπετε να πάρει πάλι μπροστά το σύστημα? Αναμένουμε την άρση των μέτρων, έτσι ώστε να ξαναζήσουμε μοναδικές στιγμές, χωρίς περιορισμούς. Οπότε αράξτε. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτάει με πρόθεση χιούμορ το Σωτήρη Κόντιζα και εκείνος εξηγεί ποιος είναι ο μάστερ του τραχανά. Θέλω να μου πεις κάτι από καρδιά σου, αν σε νοιάζει τι υλικό θα έπαιρνε ο Σωτήρης. Να σου πω την αλήθεια, όχι, γιατί ό,τι και να έπαιρνε... Ακούστε λοιπόν, επειδή είστε λίγο βαρετοί και οι δύο. Πάμε. Εντάξει, άντε, πες. Τραχανά θα έπαιρνε. Τραχανά. Και θα τον τηγάνιζα για να υπενθυμίσω ποιος τηγάνισε πρώτος τραχανά. Πώς φαίνεται αυτό. Ο πρωτηγανιστής. Πώς φαίνεται αυτό. Ο πρωτηγανιστής. Πολύ δημιουργικό, μπράβο. Ο Διονύσης Ατζαράκης έχει όνειρα για το μέλλον. Θα ήθελα να κάνω ταινίες κάποια στιγμή στη ζωή μου. Σαν τι ταινία, ας πούμε? Κωμωδίες. Κωμωδίες. Ψυχαγωγικές ταινίες. Δεν με ενδιαφέρει εμένα το παιδιά. Θέλω να κάνω μια ταινία για 5 άτομα τώρα που θα εκτελήσει σε ένα δωμάτιο. Καταλώ. Θέλω να είναι. Στην Ελλάδα πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό το κοινό για να τις εκτιμήσει? Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι θα υπάρξει και ότι παρέα θα χτίσουμε ένα κοινό που μπορεί να εκτιμήσει καλές κωμωδίες. Ακούγεται σαν να μπορεί να τα κάνει όλα. Ή και όχι. Τραγουδάς καθόλου? Στο μπάνιο. Το ξέρει μόνο ο γείτονας. Μόνο ο γείτονας. Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι σου έχουν προτείνει να πας και στο Just? Μου είχαν προτείνει. Για το λόγο που σου είπα μόλις ότι μόνο ο γείτονας έχει αυτό το προνόμιο, τους είπα όχι. Ντρέπεσαι να μου πεις ένα καπέλα? Δεν ντρέπομαι. Έλα, τι θες να σου πω? Μην απορείς που σκέφτομαι πάλι εσένα. Δεν πειράζει, κράτα το τραγούδι στο μπάνιο σου. Ο Διονύσης ήταν καλεσμένος στον Γρηγόρη. Να, ένα κοινό που έχει με τον Διονύση Ατζαράκη. Τραγουδάμε στο μπάνι μας και ακούει ο γείτονας. Τραγουδάς τόσο ωραία όσο και ο Διονύσης. Φανταστικά. Θες να σου τραγουδήσω τώρα? Όχι, δεν θέλω. Ειδικά το τώρα τραγούδι αυτό που του έβαλε και ο Γρηγόρης να πει, όταν άλλος σου λέει δεν έχω πολύ ωραία φωνή, τι έπαθε εδώ, τότε δεν τραγουδάς, ρε μου. Τραγουδάς κάτι πιο. Τι θα τραγούδα και εσύ, δηλαδή. Εσένα, ας πούμε, θυμάμαι το σου πήγαινε το Αμάρτησε μαζί μου και Λέλα. Το τραγουδίζει πάρα πολύ ωραία αυτό. Τα πιο δύσκολα τα αφήνουμε, κατάλαβα. Ναι, αφού δεν ανοίγει ο Ρέμος, γιατί να μην το πει ο Ατζαράκη. Έλατε. Ας τον ακούσουμε από κάπου το Ρέμο. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια να το ακούσει από τον Ατζαράκη το μήνα πορείς, σε σχέση με το Ρέμο. Είναι κάποια τραγούδια που λες δεν τα θέλω από άλλον, ρε παιδί μου. Τα θέλω μόνο από το Ρέμο. Ο Ατζαράκης που θέλει να σκηνοθετήσει, ξέρετε, τη σκεφτόμουν. Πόσο μου έχει λείψει μια ωραία κωμική ταινία. Μια κωμωδία έτσι ωραία. Έχω καιρό να δω. Μάλλον έχει να δει καιρό, δεν ξέρω. Γιατί δεν βλέπουμε και πολλοί ταινίες, από την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι βγαίνουν κατά καιρούς και είναι ωραίο αυτό. Και παίζεις και σκηνοθετείς. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή θα το γράψεις το ρόλο πάνω στο δικό σου εαυτό και με τη δική σου τρέλα. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω όμως ότι ο Ατζαράκης σου λέει: μου αρέσει και αυτό ότι εγώ δεν θέλω να σκηνοθετήσω κάτι πολύ ψαγμένο και να το παίξω ότι είμαι ψαγμένο σκηνοθέτη. Δεν με νοιάζει. Θέλω να κάνω μια κωμωδία. Δηλαδή μου αρέσει που σου λέει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι για να πούνε: α, ο Ατζαράκης σκηνοθέτησε κάτι πολύ ωραίο. Κάτι πολύ ψαγμένο. Σκοτεινό, ναι. Εντάξει, είναι και το τι αντιπροσωπεύει ο καθένα. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ φυσικά σε κάτι ποιοτικό. Όλα είναι ποιοτικά. Μην τι κάνουμε τον διαχωρισμό. Όχι, δεν είναι όλα ποιοτικά. Όλα είναι ποιοτικά. Γιατί? Όλα, τι είναι όλα ποιοτικά, τι λέει? Εσύ, δεν γιατί... γίνεται να είναι όλα ποιοτικά. Έχεις ένα καφέ εδώ πέρα που μπορεί να είναι από εκλεκτισμένους κόκκους καφέ που έχουν επεξεργαστεί και έχουν περάσει από μια διεργασία για να μπουν στο φλιτζάνι σου. Ναι. Και έχεις ένα καφέ που μπορεί να είναι από υπολείμματα σε μια καφετιέρα. Είναι το ίδιο ποιοτικά, όλα είναι όχι, ποιοτικά. Κοίταξε, ο καφές από καφέδες υπολείμματα είναι και ιδίως, σε μια συμφωνώ. Καφετιέρα δεν είναι τώρα καφές αυτό. Υπάρχει ποιότητα, χαμηλή ποιότητα, υπάρχει και υψηλή ποιότητα. Όλα είναι όμως ποιοτικά. Όχι, Νανά μου, δεν είναι όλα ποιοτικά. Γιατί? Ή υπάρχει ποιότητα ή δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δεν είναι όλα ποιοτικά. Τα υπολείμματα του καφέ δεν είχαν καφέ ποιοτικό στην αρχή και μετά μείναν υπολείμματα. Ήταν κάποτε. Μπορεί να ξεκίνησαν με ποιοτική πρόθεση. Ναι, αυτό επιβεβαιώνει τον Τάσο, βέβαια. Που λέει ότι αυτή που ήταν κάποτε ποιοτικό, τώρα δεν είναι. Γιατί είναι παιδιά, δεν είναι κάποια πράγματα που βλέπουμε και λέμε πω πω αυτό δεν βλέπετε. Είναι wannabe κουλτούρα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ή είναι τρας. Όχι, εγώ σε αυτό θα σου πω ότι υπάρχει υποκειμενικό κριτήριο. Η ποιότητα, παιδιά, εγώ νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το περιεχόμενο, έχει να κάνει αρχικά και με την πρόθεση. Δηλαδή, ξεκινάω να φτιάξω κάτι. Το φτιάχνω με αγάπη, δίνω την ψυχή μου, δίνω την καρδιά μου, δίνω το budget αυτό μου. Το κάνει ή τα ξεπετάω. Ποιοτικό. Και αυτό. Και αυτό. Όλοι οι άνθρωποι όταν ξεκινούν κάποιες δουλειές όμως, ξεκινούν με ποιότητα, όχι, με αγάπη. Άσο μου, δεν είναι υποκειμενική η ποιότητα. Άμα ξεκινήσω δεν να είναι υποκειμενική όμως. Όχι. Δεν είναι υποκειμενική η ποιότητα. Δηλαδή, σε κάποιο...
τα ονόματα. Σε κάποιον που αρέσει να βλέπει, ξέρω άλλο εγώ, μια... Αν μ' αρέσει, άλλο μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Θα σας ξαναπώ, έχουμε δύο υφάσματα, ένα μεταξωτό και ένα σοκαπικό. Ποιο είναι πιο ποιοτικό? Ποιο έχει καλύτερη αντοχή? Καλύτερη ποιότητα. Ναι, ποιο έχει γίνει περισσότερη δουλειά για να βγει? Ακριβό. Καλύτερη ποιότητα. Ναι. Το μεταξωτό. Το μεταξωτό. Ναι. Άρα το άλλο είναι χαμηλότερης ποιότητας. Εντάξει, να διαχωρίσει. Έχει ένα δίκιο όμως ο Τάσος, ε. Παιδιά, εγώ λέω ότι υπάρχει ποιότητα και όχι. Δεν λέω ότι αν μας αρέσει, αν δεν μας αρέσει. Φυσικά μπορεί να μας αρέσει κάτι που να μην είναι ποιοτικό. Ναι, ναι. Ναι, αλλά το ποιοτικό πώς ορίζεται από τους ανθρώπους που σκηνοθετούν, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν. Από πολλά πράγματα μαζί, όπως είπε. Από πολλά πράγματα. Από ένα κράμα το οποίο όμως το λέμε ποιοτικό, που μπορεί όμως να μην είναι καλό το αποτέλεσμα. Άρα τι, δεν είναι καλό το αποτέλεσμα, αλλά είναι ποιοτικό? Όχι, ναι, γιατί, έχει μπορεί ποιοτικό να αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να μην σ' αρέσει και να το πεις ότι δεν είναι καλό. Αλλά να γνωρίζεις ότι είναι ποιοτικό αυτό, ας πούμε. Ότι είναι άλλη. Έχεις κάνει. Έχει ταραχτεί για κάποιο λόγο. Είναι ανοιχτή καφέ, παιδιά. Γιατί να θυμώσω, καλέ. Εντάξει, μπορεί να έχει πάθει και συλλάλωση τώρα. Ναι, προσωπικά όχι, αλλά το κοντρόλ και κάποιοι από το πλατό έχουν πάθει λάλωση. Παιδιά, ναι. Να το πούμε. Εντάξει, είναι εξαιρετικό. Ξέρεις όμως τι σκεφτόμουν τώρα που βλέπω τα πλάνα του Σασμού? Είναι και ο ρόλος που τον κάνει. Βέβαια. Δηλαδή που έχει προωθεί, εξωτερικεύει αυτό το χαρακτήρα και την ομορφιά του Δημήτρη Λάλου. Και το εκάστοτε ρόλος. Δηλαδή, ο ρόλος βοηθάει. Και κωμωδία να έπαιζε, νομίζω θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε το πόσο ωραίο αγόρι είναι και το ότι έχει ένα σεξαπίλ, ας πούμε, που μπορεί να κάνει τις φίλες της κυρίας Αλίνας να παθαίνουν λάλο. Ναι, μα στο Σασμό έχει κάτι πλάνα που κοιτάει κάπως έτσι για πολλή ώρα. Και σημαίνει και εσύ πολλή ώρα έτσι. Και κοιτιόσαστε. Λαλώνεσαι. Ναι, αυτό. Και δεν συνέρχεσαι με τη λάλωση, παιδιά. Κατάλαβες, δεν το βοηθάεις. Εσύ πόσο πολύ λαλώνεσαι, δηλαδή, πριν να το βλέπεις? Έχω πάθει λάλωση από το 1 μέχρι το 10 στο 8 είμαι τώρα. Οι φίλες σου λαλωθήκανε? Ναι, έχουν όλες. Έχουν όλες. Μας αρέσει αυτό το στυλ. Είναι θέμα στυλ. Είναι θέμα λοιπόν γούστου. Για να βγάλουμε τη λέξη ποιότητα. Γούστου. Ποιότητα, μήπως. Αχ, να μου δεν θα πάμε στο ρέμο να βγάλουμε το άχτι μας που μας συγχύσει εδώ. Τι κρίμα. Και όντως, όπως είπε η Τζο, εγώ είχα αγοράσει κάποια σύνολα για να μην τα λέγα. Ναι. Είναι ένα τέλειο κοστούμάκι. Περίμενε, είναι όπως είδαμε στο Shopping Star, υπάρχει συγκεκριμένη ενδυματολογική προσέγγιση για να πας στην Κέτι Γαρμπή. Υπάρχει και συγκεκριμένο και για ρέμο. Φυσικά. Υπάρχει φόρεμα ρέμου. Δεν εντάξει, υπάρχει ένα στυλ το οποίο είναι casual, chic και λίγο παγέτα. Δηλαδή, τα έχει όλα. Αυτό δεν το φοράς στη Γαρμπή? Συγγνώμη. Αυτό στη Γαρμπή, αυτό στη Γαρμπή. Όχι, στη Γαρμπή δεν το φοράς αυτό. Παιδιά, στη Γαρμπή πας με παγέτα μόνο. Αυτό είναι να το φοράει για να βγει στο breakfast. Θα το βάλει για να πάει στο ρέμο. Είστε με τα καλά σας. Εγώ να σου πω ότι πιο καλά ντύνομαι στο breakfast παρά να το πάω στα μπουζούκια. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή εδώ με βλέπει μάνα μου και μου λέει, παιδί μου, τελικά σου πάνε τα χρώματα. Να σου πω κάτι. Εγώ θα συμφωνήσω λίγο με τον Αντώνη Ρέμο. Που αν θα ήθελα να πάω κάπου έτσι να ακούσω κάποιον 5-6 φορές είναι ο Ρέμος, αλλά οι συνθήκες θεωρώ ότι τον περιορίζουν. Και σου λέει προτιμώ να μην το κάνω καθόλου. Και έχει είμαι τόσα, μαζί του. Τόσα ξεσηκωτικά τραγούδια που θα σε ανεβάσει στην πίστα. Δεν έχει σημασία, το έχω ξαναπεί αυτό. Χορεύει την καρέκλα. Χορεύεις από την καρέκλα κάπου, δηλαδή συγγνώμη, τι θα κάνεις εσύ? Κάνεις έτσι ρε εσύ. Όχι, κάνεις δώσε. Αυτό δεν απαγορεύεται. Μα δεν τελειώσω. Καλέ, ναι, είσαι καλά τώρα. Μην ξαναρθείς ποτέ σε αυτό το όνειρο. Έτσι ξαφνικά. Και κάνεις και κάτι τέτοια και κάτι αυτό στην καρέκλα και πέφτεις και κάνεις. Δηλαδή ξεσαλώνεται ένα πράγμα. Θέλεις και τον καφέ λίγο, όχι. Το ποτό σου, τελικά το χειμώνα. Όταν πονάς. Θέλω να πω ότι η διασκέδαση, είτε είσαι στην καρέκλα, είτε είσαι όρθιος, είτε χορεύεις νησιώτικα, είτε τραγουδάς μπαλάντες, η διασκέδαση δεν είναι το ίδιο με, κάτω από τις συνθήκες του COVID. Αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Αλλά τόσες μπαλάντες που έχει ο Ρέμος, δεν θα μπορούσε να είναι όλοι καθιστοί και να κάνουν αυτό. Μόνο το δώσε. Ναι, έχουν άλλη ποιότητα. Η αλήθεια είναι ότι κάθεσαι. Είναι την ποιότητα σήμερα, δεν θα πάρει. Μιλάς και ποιότητα. Δεν χρειάζεται να σηκωθείς κιόλας, ρε παιδιά, στο ρέμο τώρα που τα λέμε. Του λέω. Να σηκωθείς μόνο για να πας τουαλέτα και άμα θες να κάνει ένα ποτό που δεν βρίσκεις το παιδί να σου φέρει, ας πούμε, να ανανεώσει το ποτό σου. Δεν ξανασηκώνεσαι. Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Δεν ξανασηκώνεσαι. Λοιπόν, παιδιά, χθες έβλεπα το Μουτσινά. Έλεγα το Μουτσινά, την ώρα που ξεκινάει αυτό το λογίδριο, στην αρχή μου φάνηκε ταραγμένος. Μετά μου φάνηκε ότι μίλαγε πάρα πολύ νορμάλ. Κατάλαβα στο τέλος ότι μόνο ταραγμένος δεν ήταν. Ήθελε να τα πει, προφανώς λαμβάνει μηνύματα, όπως και το είπε κιόλας. Λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα, τόσο τραγικά όσο και το χθεσινό. Το έχει συνηθίσει, αλλά για πρώτη φορά θέλησε να απαντήσει. Θέλησε να απαντήσει γιατί ήθελε να πει πράγματα τα οποία έχει μέσα του. Σε άλλα μηνύματα, προφανώς δεν του το έβγαλε αυτό. Το μήνυμα που του στείλανε είναι μηνύματα που λαμβάνουμε όλοι
Είναι διαφορετικές λέξεις, διαφορετική τοποθέτηση. Λαμβάνουμε όλοι από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν ζωή. Δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Μην το ενάγουμε μόνο στο κομμάτι των social media και στα μηνύματα. Είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι υφίστανται στον έξω κόσμο από ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν ζωή και να τους κρίνουν για το οτιδήποτε, να τους σχολιάζουν για τις ζωές τους. Στα social πιο εύκολο, ρε Σιτάσο. Και στα social πολύ πιο εύκολο, αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα γενικότερο φαινόμενο κοινωνικό. Απλά γιγαντώνεται όταν γίνεται μπροστά στις κάμερες με ανθρώπους όπως ο Νίκος Μουτσινάς και όταν είναι μαζικές οι επιθέσεις. Έφτιαξε ψεύτικο προφίλ για να το στείλει αυτό το μήνυμα. Από αυτό καταλαβαίνεις. Τι σθένος και τι θάρρος δεν έχει. Όχι, εγώ σκέφτομαι πόση δυστυχία μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όταν, ας πούμε, δεν προσπαθείς για να φτιάξεις το μέσα σου και το μόνο που θες να κάνεις είναι να πετάξεις. Δεν θα πω την κακή λέξη. Όταν θες, ας πούμε, να πετάξεις όλη την κακία που έχεις και να την τοποθετήσεις πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο που στο κάτω-κάτω δεν επηρεάζει καν τη δική σου ζωή, γιατί δεν περνάει τα όρια σου. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή. Αν δεν περνάει τα όρια του άλλου, δεν έχεις κανένα δικαίωμα ούτε να τον προσβάλλεις, ούτε να μιλήσεις άσχημα γι' αυτόν. Και δεν καταλαβαίνω. Και δεν σε ρωτήσαμε κιόλας στο κάτω-κάτω. Για ποιο λόγο να κάτσει ένας άνθρωπος, πόση φαιά ουσία και πόσο χρόνο μπορεί να έχει σπαταλήσει κάποιος για να φτιάξει λογαριασμό. Αλλά για να μπει στο προφίλ του όποιου. Και να γράψει όλο αυτό το κείμενο. Και να γράψει ολόκληρο κείμενο και για ποιο λόγο. Έχετε πάρει ποτέ μηνύματα τέτοια? Σαφώς. Πώς αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή? Μπαίνεις κατευθείαν στη διαδικασία να απαντήσεις αρχικά. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και βλέπεις ότι αυτό που σου στέλνουν σε προσβάλλει. Δεν έχει να κάνει μόνο με την άποψη, έχει να κάνει με το αυτό που λαμβάνει. Σε προσβάλλει ένα σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα. Να μου, γιατί να σε προσβάλλει ένα άνθρωπο ο οποίο δεν συνδέεσαι καθόλου και δεν είναι ο σημαντικό άλλο για σένα? Είναι ο τάδε, ο ανώνυμο που κάθεται στο σπίτι του, που δεν κάνει τίποτα, δεν έχει προσωπική ζωή και ασχολείται με τη δική σου. Θυμάσαι, δηλαδή. Δεν προσβάλλει τον Νίκο Μουτσινά στην προκειμένη, α πούμε, ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Προσβάλλει τον εαυτό του μόνο. Προσβάλλει τον εαυτό του, αλλά όταν σου στέλνουν ένα προσωπικό μήνυμα από τη στιγμή που εκτιθόμεθα έτσι. Και μας στέλνουν μηνύματα, ο καθένας έχει το δικαίωμα να στείλει οποιοδήποτε μήνυμα. Δεν επιτρέπεται να είναι προσωπικό, να προσβάλλει, να βρίζει και να προβάλλει τη βία, γιατί το μήνυμα που έστειλαν και στον Νίκο Μουτσινά έβαλε και βία. Έτσι. Εγώ θα σας πω ότι όταν τα λάμβανα παλαιότερα, με πείραζε πολύ, θυμάμαι τότε, ειδικά στο ραδιόφωνο, πολύ. Όταν παίρνεις ένα μήνυμα από ένα ανάγνωστο λογαριασμό που δεν έχει καν φωτογραφία, δεν έχει τίποτα μέσα, ούτε δημοσίευσε τίποτα, δεν μπορεί να μπει στο τρυπάκι. Να σε ενοχλεί και να σε πειράζει μέσα σου. Λες, ένας φίλος λογαριασμός είναι θέλει να μου την πει για να μου χαλάσει το είναι μου, να μου χαλάσει την ψυχολογία. Άρα δεν μπαίνει η διαδικασία αυτή. Όταν μπαίνουν παιδιά στη μέση, όταν λαμβάνουμε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ότι δεν καταλαβαίνουν πόσο στεναχωρούν τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή αυτή η αναισθησία είναι που με ενοχλεί. Ότι μπορεί να με στεναχωρήσει, μπορεί να με κάνει να κλάψω, μπορεί να με κάνει να οργιστώ, μπορεί να με κάνει. Γιατί να προκαλέσει τέτοια συναισθήματα σε έναν άνθρωπο? Αυτό είναι που με σοκάρει πάρα πολύ. Δεν του νοιάζει. Δεν νομίζω ότι του νοιάζει για το αν θα στεναχωρηθούν, αν θα προσβάλλουν ή αν θα πληγώσουν κάποιον. Του νοιάζει να πούν αυτό που θέλουν εκείνη την ώρα, γιατί είναι ακραία αυτό που θα πούν. Και θέλουν να το παίξουν και λίγο έξυπνοι. Όχι, είναι λίγο να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Δεν περνάω εγώ καλά, δεν θα περνά ούτε εσύ καλά, που δεν σε ξέρω κιόλα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπράβο στον Νίκο Μουτσινά, τα είπε εξαιρετικά χθες. Ήταν εξαιρετικός. Μπράβο σου. Και εγώ θα σου έλεγα να κάνεις και άλλες τέτοιες τοποθετήσεις, γιατί περνάς πολύ ωραία μηνύματα. Και προχωράμε κατευθείαν στο νούμερο 11. Στο νούμερο 11 βρίσκεται ένας πολύ λατρεμένος και αγαπημένος μας ηθοποιός, ο Γιάννης Μπέζος, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση Ενιγματικές Παραλλαγές στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το συνάντησε η Βασιλική Μπασιούρη και μας μιλάει. Γιατί επέλεξε να μην συμμετέχει του χρόνου σε κάποια τηλεοπτική σειρά? Τι λέει για τις σειρές, είναι καλές ή κακές, και αν δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά? Για να δούμε. Fly me to the moon. Κύριε Μπέζο, καλή αρχή. Ξεκίνησε το ταξίδι σας για τις Ενιγματικές Παραλλαγές. Πώς ήταν η πρώτη παράσταση? Μια χαρά ήταν, πήγε πολύ καλά. Συνεργασία με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και ο Πυγμαλίωνα στην σκηνοθεσία. Όλα πολύ καλά και αποκαλυπτικά, υπέροχα. Μια πολύ ευτυχή στιγμή. Τώρα θα δούμε, μπαίνοντας ο κόσμος μέσα, με την ανάσα του κόσμου, πώς θα λειτουργήσει. Γιατί το θέατρο χωρίς το κοινό δεν έχει νόημα. Φέτος σας παρακολουθούμε και στην καθημερινή σειρά της ΕΡΤ και κάνατε μία δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα που ξαφνιάσατε αρκετό κόσμο. Ποιο κόσμο ξαφνιάσατε, με τι? Ότι δεν θα είστε του χρόνου στην τηλεόραση. Δεν θα είμαι σε σειρά και τέτοια, όχι. Αυτή την απόφαση πώς την πήρατε? Δεν θέλω. Βαριέμαι. Κουράστηκα. Όχι, βαριέμαι, κουράστηκα. Έχω θεατρικές υποχρεώσεις, έχω άλλα και δεν μπορώ να τα κάνω όλα μαζί. Ετοιμάζετε κάτι θεατρικά που απαιτεί περισσότερο χρόνο? Όχι, γιατί δεν γίνονται όλα μαζί με τέτοια ένταση. Δηλαδή δεν.
Νομίζω ότι δεν τα κάνεις καλά από ένα σημείο και μετά. Τις τελευταίες δύο χρονιές παρατηρούμε ότι γενικά έχει ανοίξει η βεντάλια της μυθοπλασίας για την τηλεόραση. Όλο αυτό εσάς πώς σας φαίνεται με τις σειρές που υπάρχουν? Θα το δείξει ο χρόνος αυτό, αν είναι καλό ή κακό. Το καλό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν δουλειά. Το αν αυτά είναι καλά ή κακά θα κριθεί στο μέλλον. Δηλαδή, σε ένα ορίζοντα 5 ετών, να το πούμε έτσι. Έχετε ξεχωρίσει εσείς κάτι, παρακολουθείτε τηλεόραση? Δεν βλέπω. Βλέπω ελάχιστα γιατί δεν έχω χρόνο. Έχετε διακρίνει νέους ανθρώπους στο χώρο που ξεχωρίζετε? Δίνετε συμβουλές στα νέα παιδιά? Όχι, δεν δίνω καμία συμβουλή σε κανέναν. Ξέρουν οι νέοι τι θα κάνουν. Δεν χρειάζονται συμβουλές δικές μου. Είστε λίγο απόλυτος αυτό που λέτε. Πάρα πολύ απόλυτος. Κάποιο πρόβλημα που θέλετε οπωσδήποτε να επιληθεί μέσα στη χρονιά που ξεκίνησε? Να τελειώσει το θέμα αυτό με την δημόσια υγεία. Προς συζήτηση, να ξεμπερδεύουμε, να ξαναβρούμε ένα ρυθμό ζωής που είχαμε πριν και να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο. Ναι. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και εντάξει, δεν πολύ μου άρεσε. Γιατί? Το να μην δίνει συμβουλές σε ένα νέο ηθοποιό. Δεν γιατί... θέλει, ρε παιδί μου. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα αυτό. Να σου πω κάτι. Φαίνεται απότομος? Ναι. Φαίνεται απόλυτος? Ναι. Είναι αληθινός? Είναι. Αυτό δεν ζητάμε ειλικρίνεια. Προσβάλλει κάποιον. Συγγνώμη, είσαι νέος ηθοποιός και γνωρίζεις τον Γιάννη Μπέζο. Και το ρωτάς δύο πράγματα. Να σου δώσει μια συμβουλή, κάτι. Δεν είναι κακό. Κάτσε δε στα σύριαλ που έχω παίξει, έπρεπε να απαντήσει. Σιγά μην σου πω εγώ τις συμβουλές. Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα το έκανε. Ποιο? Δηλαδή, άμα πήγαινες και σε προσωπικό επίπεδο και face to face και του έλεγες, κύριε Μπέζο, έχω αυτό και έχω αυτό το θέμα και πώς θα προσεγγίσεις αυτό το ρόλο. Δεν νομίζω ότι θα σου λέγει όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέζος είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Παιδιά, τι να σας πω, είμαι υποκειμενική, μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης. Καταρχήν, πρέπει ο νέος ηθοποιός που θα πάει να το ζητήσει αυτό να είναι προετοιμασμένος. Μετά από αυτό δεν νομίζω. Μετά από αυτό δεν νομίζω να πάει πάντως. Συγγνώμη. Μετά από αυτό αποκλείται να πάει. Γιατί? Εγώ θα πήγαινα. Εγώ ξεκίναγα τώρα και έβλεπα αυτή τη συνέντευξη στον Breakfast, θα πήγαινα. Αφού σου λέει ο άνθρωπος ότι δεν θέλει να σου δώσει συμβουλή, γιατί να πας. Ωραία, πήγαινες, τι θα του έλεγες? Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την προσέγγιση ή με το τι, ας πούμε, θέλω να υπηρετήσω. Αν του έλεγα θέλω να παίξω, τι να σου πω τώρα, μπορεί, εντανίζομαι την επιθεώρηση, μπορεί να μην του αρέσει, μπορεί να μου έλεγε κάνω ότι καταλαβαίνεις. Άμα του έλεγα όμως ότι θέλω να κάνω κάτι που μπορεί να του αρέσει και εκείνου, ναι, σαν είδο. Όπως... Θα μου έλεγε ναι, να σε βοηθήσω, κορίτσι μου. Ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω, ρε παιδί μου, ότι δεν το εννοούσε απόλυτα αυτό που είπε. Γιατί είναι πολλά νέα παιδιά που μπορεί να ψωνίζονται, να νιώθουν κάπως και να το παίρνουν ελαφρά την καρδία όλο αυτό. Α, θα ανέβω στο θέατρο, θα παίξω στην τηλεόραση. Εγώ νομίζω αυτό δεν αντέχει ο κύριος Μπέζος. Αν πάει ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει μια άλλη ποιότητα και σκέφτεται ότι. Ναι, με την ποιότητα την πάθαμε τη ποιότητα σήμερα. Θέλει να ασχοληθεί με την ψυχή του στο θέατρο. Εκεί πιστεύω θα δώσει σημασία. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γιατί βλέπει τους νέους τώρα από τα social ηθοποιός. Από το Instagram ψανίδι και από το Instagram τηλεόραση και σου λέει όχι, δεν θέλω. Γιατί να ασχοληθείς εκεί? Γιατί να σπαταλήσει ο κύριος Μπέζος το χρόνο του εκεί? Ναι, 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 ναι. Αλλά μου αρέσει. Καλημέρα, κύριε Μπέζο. Καλημέρα, κύριε Μπέζο. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε break, παιδιά. Πάμε σε break γιατί ερχόμαστε σε λίγο. Γιατί ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, αλλά έχουμε και πάρα πολύ Masterchef. Δείτε σε λίγο την Ντούκισσα Νομικού να μιλάει για το τηλεοπτικό της μέλλον και για τα παιδιά της. Προσεχώς ετοιμάζομαι να βάλω τα παιδιά μου για ύπνο, να τα ταΐσω πρώτα. Και το πρωί να τα πάω στο σχολείο. Η Ρούλα Πατεράκη σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της αποκαλύπτει. Είναι πολύ ενοχλητικό να μην έχεις κρίματα σε μια ιδιαίτερη ηλικία. Τώρα γιατί μιλάω τόσο ειλικρινά στην κάμερα και δεν με νοιάζει, γιατί με νοιάζει. Δείτε όλες τις backstage δηλώσεις των παικτών του Masterchef. Είναι ωραίο συνέστημα να έχεις φάει την ποδιά και να είσαι έτοιμος να μπεις στο σπίτι του Masterchef. Αγχώθηκα, ό,τι και αγχώθηκα. Ήθελα να το δυσκολέψω. Δεν περίμενα να βγάλει καν πιάτο. Διάλεξα το θράσο γιατί ήταν μια επιλογή η οποία θα με πήγαινε πιο κοντά στο στόχο μου. Je suis très enchanté de t'avoir rencontré. Δεν θα το πω. Σήμερα θα είναι στην παρέα μας ο Απόλλωνας και ο Θράσος που βγήκαν από το Masterchef. Θυμίζω ότι μοιάζεις στο σχοινά. Θυμίζω ότι χτυπάτε εσείς και πονάω εγώ. Κοριτσάρα μου, είσαι κοριτσάρα μου. Μας βλέπει και ο άντρας. Ω, χτυπάδαμε. Δοκίμασέ το. Σανόμαστε το ίδιο. Πάρα πολύ. Εσύ άραγε πιο λίγο που λέει και το τραγούδι. Αποκλειστικά στο Breakfast at Star, απόσπασμα από το απόψινό επεισόδιο του Masterchef. Κάποιοι από εσάς θα κοιμηθούν σήμερα
στο σπίτι του Masterchef. Κάτι που γνώριζαν αρκετό καιρό τώρα ο Στάθης, η Ελισάβετ και η Βασιλική. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Παίρνετε και τα κύματα, περνάει και τα κύματα πηδάει και βρίσκεται σε όλο το εξωτερικό και μας φέρνει τα ωραίτερα νιους ο Τάσος Μπιμπισίδης και στα Μπιμπισίδης νιους. Πήρα τα Τάσο! Καλώς τον! Τι γίνεται, καλώς παιδιά! Τον. Α, τι ωραία μουσική! Είτε στο ρυθμό μου! Πάμε! Είμαι εδώ και σήμερα για να σας συγχύσω όπως κάθε μέρα. Θα ξεκινήσουμε, ας πούμε, με μια γυναίκα που θεωρεί ότι ο νόμος της βαρύτητας δεν θα την αγγίξει ποτέ, δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Είναι η φίλη μας, η J-Lo. Αυτή που ακούμε. Ωρε, Παναγία μου. Έκανε ένα εξώφυλλο. Mary Me λέγεται καινούργια της ταινία, οπότε πήρε σβάρνα περιοδικά, podcast. Κουρεύτηκε. Με δίνει συνεντεύξεις. Έχει κάνει αυτό το μαλλί, το οποίο πια κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το πραγματικό της μαλλί της J-Lo. Μπορεί να είναι περούκα, μπορεί να είναι το κανονικό του μαλλί και σε άλλες εμφανίσεις να φοράει extension και προσθετικά. Κανείς δεν ξέρει ποτέ τι συμβαίνει τέλος πάντων με αυτή την κουπ. Αλλά τι σημασία έχει όταν στα 52 της η J-Lo είναι αυτή εδώ η γυναίκα και ποζάρει για το Rolling Stone με αυτό το attitude, αυτά τα outfits και είναι εδώ για να μας φτιάξει τη μέρα. Άρα όχι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Την έφτιαξε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να σου πω, δεν είναι περούκα. Εμένα που κόβει το μάτι μου είναι το μαλλί της, να ξέρεις. Μακάρι. Όταν τις βλέπω όλες αυτές, παρόλο που δεν έχω κανένα κόμπλεξ, γεμίζω κόμπλεξ. Δεν ξέρω γιατί. Την βλέπεις τώρα, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι μάνα μου. Γιατί η μαμά μου είναι 54. Εντάξει, η J-Lo είναι 52. Και λέω εγώ τώρα, φαντάζομαι να λέω την J-Lo μαμά και να είναι κάπως έτσι. Ή ας πούμε να την παίρνω από το χέρι, να με πάει έξω να μου ψωνίσει κάτι και να τη βλέπουν, να πέφτει το σαγόνι τους και εγώ να είμαι σαν καημένο δίπλα. Ναι, ναι. Λέω γιατί με κόμπλεξ. Όλοι θα πρέπει να σε κάνουν παρέα πάντως. Αν τη θυμάστε από το If You Had My Love, το πρώτο της βίντεο κλιπ τότε, είναι ίδια. Δηλαδή η βελτίωση είναι τέτοια που δεν σου φαίνεται ούτε παραμορφωμένη, ούτε. Ναι. Δηλαδή, άμα τη βάλει τώρα εδώ με ίσιο μαλλί μακρύ, που πώς ήταν το βίντεο κλιπ του If You Had My Love, το ίδιο. Μοιάζει πάρα πολύ. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Να σου πω κάτι, θεωρώ. Γιατί μπορεί όλες οι γυναίκες να θέλουν να φτιάξουν κάτι και να κάνουν πλαστικές. Άμα έχεις τα πάρα πολλά λεφτά, μπορείς να κάνεις και να μην φαίνεται ότι έχεις κάνει. Η Kim Kardashian έχει πάρα πολλά λεφτά, αλλά είναι μια άλλη. Ναι, έχει πάει σε επιλογή πεις... και γούστου, παιδιά. Έχει να πάει... Είναι από επιλογή. Είναι θέμα ποιότητας. Αυτό. Έλα, ρε Τάσο, να σου πω κάτι όμως. Το TikTok, αυτό που κάνει η Kim δεν σημαίνει ότι είναι ποιοτικό. Είναι επιλογή της. Μπορεί να είναι ποιοτικό, παιδιά, το υλικό. Το υλικό. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι η Kim δεν είχε και τόσο καλή βάση. Η μητούλα της ήθελε λίγο έτσι να τη φτιάξει. Η Jennifer ήταν από τότε μια κούκλα. Οπότε οι βελτιώσεις ήταν πιο μικρές. Είχε καλή βάση και ποιοτική βάση. Φέρε με την ποιοτική διαφάση. Το καρέ, παιδιά. Το λατρεύω το καρέ. Της πάει πάρα πολύ το καρέ, είναι αλήθεια. Κάνει και αυτό το make-up που το φοράει πάντα, είναι ίδιο για αυτή η μούρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μυστικό. Το λένε πολλές μεγάλες stars, ότι παιδιά να βγαίνετε με το ίδιο μακιγιάζ πάντα, λένε. Γιατί δημιουργείς μια συγκεκριμένη εικόνα και ξέρεις μετά... Κρύβεται, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε μπορεί να αρχίσει με το χρόνο να αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί και να τις κάνουμε μία μήνυση παγκοσμίως για όλο αυτό που μας προκαλεί καθημερινά και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που επίσης θα σας εξοργήσει. Γεια, για πέρα. Παιδιά, η Ριάννα μας που είναι έγκυος. Ναι, ναι. Είμαστε. Ναι, ναι. Μια εμφάνιση αυτή. Εδώ. Εδώ, παιδιά. Επέλεξε αυτό το μπλουζάκι για να κάνει τη δεύτερη εμφάνισή της όσο κοιμονούσα. Τρελάθηκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Σου αρέσει τώρα αυτό το πράγμα. Θα το κρατήσει γιατί βολεύει και στο θυλασμό αυτό, να ξέρετε. Έχει δίκιο. Τσακ, τσακ. Κοίταξε, είναι πολύ σφιχτό για να βολεύει στο θυλασμό. Πρέπει να το γυρίσει λίγο. Ναι, το γυρίσει. Αυτό είναι ρούχο το οποίο το έχει βάλει ανάποδα.
Αυτό πάει πίσω στην πλάτη. Παιδιά, πώς θα λένε τα κοργόνια. Ναι. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην αρπάξει καμιά πούντα. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ στυλάτο και είναι μια σεξι μαμά. Συγγνώμη, Ριάννα. Θα με τρελάνετε. Αυτό είναι πολύ στυλάτο. Με το παντελόνι που είναι χαμηλοκάβαλο. Με το δίχτυ εδώ. Ούτε δεν είναι δίχτυ. Το κορδόνι που είναι λίγο τσίτα. Δεν είναι ωραίο. Εντάξει, να μιλάμε για τη Ριάννα. Δεν μιλάμε για την Ελίνα που δεν θα βγαίνει ποτέ. Δεν έχει σημασία. Το ωραίο είναι αντικειμενικά ωραίο, όποιο και να το φοράει. Η Ριάννα είναι ωραίο. Είναι πολύ κακό, παιδιά, πάρα πολύ κακό γουστό. Πολύ. Κοίτα, με πρόθεση ποιότητα ξεκίνησε να το φοράει. Πάρα πολύ αγάπη προ το στυλ. Τώρα τι έγινε, λάθο κανεί δεν κατάλαβε. Πάντω αυτό που σύγχυσε του χρήστε του Twitter, από όλα αυτά τι πιστεύετε ότι ήταν. Με τα τουάζι. Τα γυαλιά. Τι είπα που πας με το ψιλοτάκου να γίνεις γυναίκα. Εντάξει, όλο το άλλο είναι όμως για μία εγκυμονούσα. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει όλο το υπόλοιπο. Από μένα πάντως είναι ναι, Ριάννα μου, σε αυτό που κάνεις. Περιμένουμε να δούμε και άλλες εμφανίσεις μέχρι να γεννήσει. Φαντάζομαι έχει να δώσει πολύ ψωμάκι ακόμα. Θα έχει φτιάξει outfit, ειδικά και εγκυμοσύνη, παιδιά, η Ριάννα. Δεν τα αφήσει έτσι αυτό το να περάσει. Πάντως, Ελίνα μου, αν κάνεις τέταρτο, εγώ θα σου πάρω δώρο αυτό. Ναι, ναι, θα το βάλω εγώ. Θα το βάλω αυτό, ναι, ναι. Στην πλάτη, όπως είπες. Αλλά δεν ξέρω τι είναι από πώς είναι από πίσω. Κοίτα, μπορώ να σου βάλω κάτι που είναι κλειστό από πίσω, κλειστό και από μπροστά και μας το πουλάει η Beyoncé. Η τρίτη που θα σας συγχύσει σήμερα. Καρέ μαλλίκι Beyoncé. Αυτό είναι κλειστό, το βάζεις αυτό. Παιδιά, στο γύρω μου το βάζω, ναι, το βάζω. Δεν λέει το καπέλο. Δεν λέει το καπελάκι. Όχι, το καπέλο τι εννοείς. Παιδιά, είναι η νέα της σειρά. Όπως έχετε καταλάβει, όλες οι μεγάλες stars πλέον ζουν από το εμπόριο που κάνουν. Γιατί η κάθε μία κινείται κάπως επιχειρηματικά. Η Beyoncé τώρα στη συλλογή που βγάζει με ρούχα με πάρα πολύ γνωστό brand αθλητικών ειδών, αποφάσισε να βγάλει μια ειδική σειρά για του Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί όπως λέμε όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες, στην Αμερική τεράστια γιορτή. Δηλαδή έχουν τρελαθεί όλοι του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτή λοιπόν είναι η σειρά που μας προτείνει η Beyoncé για αυτή τη μέρα. Να ντυθούμε φυσικά στα κόκκινα, γιατί είναι το χρώμα του έρωτα, το χρώμα του πάθους. Ναι. Και η φωτογραφία που έχει γίνει viral είναι αυτή με αυτό το super sexy θεόστενο που μπαίνει και βγαίνει με ειδική επέμβαση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. κορμάκι που φοράει. Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι, ας πούμε. Ποια το έκανε πρώτη το καρέ, γιατί βλέπω ότι πάει να γίνει τάση και πιστεύω αυτές οι δύο δεν θα μιλούνται πια. Εγώ την πρωτοχρονιά. Το καρέ, εδώ στο Ρεβεγιόν, είχα κάνει καρέ. Γιατί το θυμάστε. Κοίτα, γιατί τώρα το δοκίμαζα πριν, μήπως έτσι, ας πούμε, δεν ξέρω. Καλέ, το έκανα εγώ στο Ρεβεγιόν σου. Με ήδη Τζένιφερ και μετά την ήδη Beyoncé. Α, έχεις και εσύ καρέ. Ας πούμε αυτό τώρα είναι ωραίο μου πάλι. Να σου πω κάτι. Άλλη μία στάρ από τις Destiny's Child, αν τη θυμάστε, που επίσης δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Ναι, δεν όχι, έχει. Δεν έχει αλλοιωθεί η αλήθεια. Είναι η οποία έχει σαρανταρίσει και η Beyoncé. Δηλαδή ανεβαίνει σιγά-σιγά. Επειδή την ξέρουμε πάρα πολύ μικρή, ξέρεις, έχουμε πάντα αυτές ότι είναι για πάντα νέες. Αλλά και η Beyoncé έχει φτάσει στα 40 και παραμένει νομίζω είδωλο. Καλά, όπως και όλες οι γυναίκες οι σύγχρονες πλέον. Δεν έχει να λέει. Θα αγοράσουμε κάτι από Beyoncé, σας άρεσε. Όχι, εμένα δεν μου κάνουνε. Συγγνώμη, πού θα μπούμε εκεί μέσα. Λέω, εγώ δεν θέλω επέμβαση. Θέλω να μπείτε στο site να δείτε τα νούμερα. Το κόκκινο με το βινίλιο αυτό το. Σαν δερμάτινο, ναι. Όπως είναι, τι είναι αυτό, δεν ξέρω το υλικό. Ναι. Με άλλους τρεις μαζί θα μπει. Και άμα με ναρκώσουν κιόλας. Πώς είναι πανάκριβα, ρε παιδιά. Άμα είναι πανάκριβα, δεν θα τα αγοράσουμε έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν είναι πολύ ακριβά. Είναι με γνωστό, πολύ γνωστό μπραντ. Φοράμε όλοι μας. Α, κατάλαβα. Αγοράζονται, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να σας πάω τώρα στην Καρντασιάδα, γιατί η οδύση αυτή συνεχίζεται. Το οικογενειακό αυτό δράμα δεν θα σταματήσει ποτέ και κάθε μέρα, έτσι για να συνεχίσω να σας πάω τα νεύρα, θα σας έχω κάτι από όλη αυτή τη φανταστική ιστορία που ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πλεχτεί μεταξύ τους. Ο Kanye West έχει ρίξει το hate στην Kim Kardashian, την πρώην σύζυγό του, κατηγορώντας τις τελευταίες εβδομάδες ότι έχει βγάλει το παιδί του στο TikTok χωρίς να το ρωτήσει, ότι έχει πάρει την άλλη κόρη και την έχει πάει στο Σικάγο χωρίς να το ρωτήσει. Και τώρα αποφάσισε ότι, να σας πω κάτι, κουράστηκα. Θα διαγράψω, λέει, όλες τις οικογενειακές φωτογραφίες που έχω στο Instagram και θα διαγράψω και όλες τις φωτογραφίες που έχω με τα παιδιά μου και με την Kim και δεν θέλω καμία σχέση. Πλέον θα μιλάω μόνο για τα επαγγελματικά μου. Μήπως το έκανε για να μην λαμβάνει σχόλια. Μήπως γράφουν από κάτω για τα παιδιά, για την Kim και αυτά. Καλά, η άλλη τον έβαλε. Η Τζούλια. Η ξυνισμένη, η Τζούλια. Γιατί σου λέει τώρα θα πάμε να παντρευτούμε και θα έχεις φωτογραφίες από την Kim αναρτημένες στο λογαριασμό σου. Αλλά να καταλάβω να σβήσει με την Kim. Με τα παιδιά. Αφού δεν πήγε στην πεθερά του και ζήταγε να τα δει κρυφά από την άλλη. Ναι, όμως σου λέει, δεν μπορώ εγώ να σε κατηγορώ, κυρία μου, ότι βγάζεις το παιδί στο TikTok και εγώ να έχω 50 φωτογραφίες στο Instagram. Άρα. Οπότε, αφού όμως είχε ανεβάσει αυτές τις φωτογραφίες μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, ναι. Τώρα θυμήθηκε ότι δεν θέλει να προβάλλει τα παιδιά. Οπότε σου λέει, κατέβασε την εσύ από το TikTok να τους σβήσω κι εγώ από το Instagram. Άρα είναι στρατηγική εκδίκησης. Παιδιά, το θέμα του είναι η Kim τώρα του ανθρώπου. Παιδιά, σκεφτείτε και λίγο την Kim, η οποία δεν μπορεί με τίποτα να βγάλει το επίθετό του.
Γιατί έχει βγάλει ολόκληρη σειρά καλλιτικών με το KKW, δηλαδή Kim Kardashian West. Αυτή η κοπέλα τώρα θα έχει πέσει τα πατώματα. Δράμαζε. Αυτή η κοπέλα απαντάει με το δικό της τρόπο, γιατί πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος της ιστορίας. Όπου η Julia Fox αποφάσισε ότι δεν αντέχει άλλο την αρνητική κριτική που δέχεται για τη σχέση της με τον Kanye West και είπε: «Και εγώ θα διαγράψω. Θα διαγράψω όλες τις φωτογραφίες που έχω με τον Kanye και όλα τα story που έχω ανεβάσει στο Instagram μου. Δεν θέλω να έχω τίποτα από αυτόν. Θα ανεβάζω κι εγώ, σου λέει, στο Instagram μόνο τα επαγγελματικά μου». Δεν έχουν τι να κάνουν, παιδιά. Δεν έχουν τι να κάνουν. Παίζουν. Που γλωσσοφιλιόταν μπροστά στους παπαράτσι, τα λέει αυτά. Αυτή, μάλιστα. Οκ. Εντάξει, κάτι, τι θέλει. Πήρε τους followers που ήθελε και τώρα τι κάνει. Σου λέει, τώρα θα τις διαγράψω όλες, να μπουν άλλοι τόσοι μέσα, να δουν αν τις διέγραψα. Και θα βγει τώρα στο Twitter, cancel Julia Fox. Και βγείτε όλοι από το follow, κατάλαβα από το follow. Πάντως, κάτι έχει γίνει εκεί πέρα. Έχουν κάνει ένα meeting οι δυο τους και έχουν αποφασίσει να κινηθούν κάπως έτσι. Φυσικά, η Julia Fox γίνεται χαμός μαζί της σε όλο τον κόσμο. Όλα τα μεγάλα περιοδικά κάνουν αφιερώματα για να δουν ποια είναι τέλος πάντων αυτή. Και το Variety αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της χόμπι. Ποιο? Τι λέτε, να παίζει τέννις, να ζυμώνει ψωμιά. Να πλέκει. Με πλουσίους, εκείνη το είπε, το θυμάμαι. Όχι. Να αγοράζει τσάντες. Όχι, ούτε να αγοράζει τσάντες. Το αγαπημένο της χόμπι είναι να ζωγραφίζει με το αίμα της. Α, δεν είναι καλά το κορίτσι. Εντάξει. Όλα δικαιολογούνται πλέον. Ελπίζω να έχει υψηλό αιματοκρίτη τουλάχιστον. Τι στο εύχομαι. Και εγώ. Και σίδηρο και φεριτίνη. Τέλειο. Έγινε, Τάσο, μέλα, γύρνα πίσω. Έλα. Πάμε στο επόμενο νούμερο. Πάμε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το νούμερο 9. Πάμε ρε παιδιά εκεί, γιατί τώρα οι πλεχτάνοι, μετά τις πλεχτάνες που συμβαίνουν στα εξωτερικά, ξεσκεπάζεται άλλη μια πλεχτάνη εδώ στην Ελλάδα. Όχι, στον Άγιο Δομήνικο ήθελα να πω. Το βλέπετε από την τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα, στο Survivor. Γιατί η Ευρυδίκη κατάλαβε ότι τη έχουν στήσει παγίδα οι κόκκινοι και την έφεραν υποψήφια. Ο Γιάννης έδωσε το μπλουζάκι του στη Μέρη και θύμωσε η Σοφιάνα. Η Ναυσικά κατάλαβε ότι η Μυριέλα με τη Βρυσίδα τα έκανε πλακάκια. Και εκεί πέρα γίνεται ένας μικρός χαμούλης στο νησάκι του Αγίου Δομηνίκου. Δείτε τι γίνεται στο Survivor. Έξαλλη θα γίνεται. Και τα τύμπανα του πολέμου εξακολουθούν να χτυπούν στη ζούγκλα του Αϊδομήνικου και όχι σε κάποιο χωριό Ιθαγενών, αλλά στις καλύβες μαχητών και διασύμων. Η Ευρυδίκη ξεσκέπασε τη σκευωρία εις βάρος της, αυτή που τη θέλει υποψήφια προς αποχώρηση. Όταν λοιπόν ο Γιώργος ανακοίνωσε και δεύτερη ψηφοφορία, ήμουν 99% σίγουρη ότι τα παιδιά θα ψηφίσουν εμένα. Και αυτό γιατί. Γιατί πριν πάμε στο Συμβούλιο, ο Άρης έπιασε την Αθηνά και της είπε να πάει να πιάσει τη Βρυσίδα και να της προτείνει να μην προτείνει κάποιον άλλον συμπαίκτη για αποχώρηση, όπως τη Μυριέλα, την Ναυσικά, τον Λάμπρο, τον Απόστολο, αλλά να προτείνει η Βρυσίδα προς αποχώρηση εμένα. Πραγματικά δεν ξέρω πού το στηρίζει ο Άρης αυτό. Ο Άρης είχε αναφέρει ερχόμενος απ' έξω ότι εγώ δεν κινδυνεύω και είμαι αγαπητή κτλ. Εγώ γύρισα και τους είπα ότι αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν γίνεται να με χρησιμοποιεί εμένα η ομάδα μου συνέχεια, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους εδώ. Εγώ σας είπα, πιάστε παρέα με τα ποντίκια. Δεν θα συνεννοείστε με άνθρωπο σε λίγο εκεί. Εδώ μια μπλούζα έδωσε ο Γιάννης στη Μέη και άρχισαν τα σούξου μουξου από τη Σοφιάνα. Μέη, το μπλουζάκι που φοράς τι είναι ακριβώς? Είναι του Γιάννη, επειδή κρύωσα πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε να φάμε μέρες. Τώρα που φόρεσα την μπλούζα του, ο ίδιος γύρισε και μου είπε ότι σου πάει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ με τα μάτια σου και λέω και με τα δικά σου μάτια μοιάζει, γιατί έχουμε ίδια μάτια. Στο κορμί μου, σε μπλουζακί, σε φορώ και δεν σ' αλλάζω. Η αλήθεια είναι πως η Μέη τόσο καιρό τον είχε εκδίσει με τα μάτια της. Τώρα τον έγδισε και κυριολεκτικά, του πήρε την μπλούζα. Το καλό το μαναφούκι όμως αρχίζει τώρα. Ναυσικά εναντίον Βρυσίδας και στη μέση ο Κώστας Πυλαδάκης. Η Μυριέλα λοιπόν με τη Βρυσίδα, πριν μπούμε στο Survivor, τη μέρα που μείναμε στο ξενοδοχείο, ήταν μαζί στο δωμάτιο. Η Βρυσίδα είπε κάποια πράγματα για μένα πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ καν να τα πω τηλεοπτικά. Και αυτό το ξέρω εγώ εδώ και ένα μήνα. Αποφάσισα να μην σπηλώσω το ποιόν του κάποιου, να μην κάνω την κακιά, να μην οτιδήποτε όταν δεν υπάρχει λόγος. Αλλά κάποια στιγμή βαρέθηκα πια αυτή την υποκρισία και όλο αυτό το ψέμα που είναι η συγκεκριμένη κοπέλα. Κανένα κοριτσάκι δεν θα επιτρέψω να μιλήσει για το ποιόν μου και για τη σχέση μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά το ποιόν μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς έχω παλέψει στη ζωή μου. Κοριτσάκι μου γλυκό,
πραγματικά, μακάρι κάποια στιγμή να με φτάσεις και μακάρι να καταφέρεις και εσύ να κάνεις αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου. Και σταμάτα να λες πράγματα για ανθρώπους όταν δεν τους ξέρεις και δεν έχεις μιλήσει ποτέ στη ζωή σου μαζί τους. Και μετά μαλλιάζει η δικιά μας η γλώσσα για γυναικεία αλληλεγγύη. Μισό να κουνήσω την κούνια που μας κούναγε. Καμία ελπίδα. Τι να πεις και τι να πω, εδώ, να σας δω εγώ τώρα. Κοίτα, εμένα η Ναυσικά μ' αρέσει. Εγώ είμαι με την Ναυσικά σε αυτό. Τι σ' αρέσει. Γιατί, η Ναυσικά είναι ένας άνθρωπος που κρατάει χαμηλούς τόνους, δεν θέλει να έχει αντιπαραθέσεις. Για να φτάσει τώρα στο σημείο να μιλήσει έτσι για τη Βρυσίδα, προφανώς και έχει μάθει και έχει ακούσει και τις έχουν γίνει κάποιες επιθέσεις που αφορούν και τις σχέσεις της με τον Κώστα Πυλαδάκη. Οπότε ανακατεύονται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκεί και δεν είναι παρόντες. Αυτό ενοχλεί πάρα πολύ και εμένα με ενοχλεί αυτό. Ένα μήνα, ναι, παιδιά, πώς το κράταγε και δεν έσκασε. Εγώ με το ξενοδοχείο το ξέρε. Εγώ με το που μαθαίνω κάτι θα πάω να το πω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σκέψω ότι τώρα δεν ήθελε να έρθει σε κόντρα η κοπέλα και τώρα έσκασε, ήρθε μέχρι εδώ. Παιδιά, μόλις πεινάσουν οι διάσημοι γιατί είχαν κερδίσει τα 8 σερί παιχνίδια. Ναι, τώρα θα κόψει λόρδα. Κάτσε να δεις που θα πάει η Βρυσίδα, η Ευρυδίκη, πόσο αγαπημένες θα γίνουν. Να δεις που από την παραγωγή τα ήξεραν και σου λέει κάτσε τώρα για να πει για το ποιόν της η Ναυσικά. Θα τους κόψουμε το φαΐ, πας και γίνει το μπραφ να σκάσουν εκεί πέρα, να γίνει κανένας χαμός. Για το ποιόν του κάποιου επιτέλους. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Από την άλλη έχουμε τους μαχητές οι οποίοι είχαν πεινάσει πάρα πολύ μετά από 8 ήττες, έτσι. Και έχουμε τη Σοφιάνα η οποία έχει θέμα με το ποιόν της Θωμαίδας. Ναι. Το Μέιτ είναι την κοπέλα και την έχουν βγάλει Μέι. Ναι, ναι, Μέι τη φωνάζουν. Ναι. Να πούμε όμως ότι η Σοφιάνα δεν λέει αυτά τυχαία. Γιατί η Σοφιάνα γλυκοκοιτούσε το Γιάννη στο παρελθόν του Survivor. Γιάννης λίγο τη Σοφιάνα. Ποιον Γιάννης τώρα η Σοφιάνα. Αυτοί οι άνθρωποι. Έλατε. Δεν έχουν ποιόν, έχουν το ίδιο χρώμα ματιών. Όχι. Και βάζουν σορτί και την μπλούζα, παιδιά. Το θέμα είναι το ποιόν της μπλούζας. Και θα σου πω γιατί είναι το ποιόν της μπλούζας, παιδιά. Γιατί αν είναι 100% βαμβακερή, ναι, εκεί πέρα πόναν τα κόκαλά του το βράδυ. Έχει γρασία. Πάνω στο σανίδι, έχει υγρασία και πονάνε οι αρθρώσεις. Αν φορέσεις το ποιόν της μπλούζας 100% βαμβακερό, θα νιώθεις πολύ καλύτερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το βαμβακερό ποιόν πού πλένεται, στους πόσους βαθμούς? 90. Στην αλμύρα. Δεν έχω θαλάσσιους. Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Δεν μπάζει το μπλουζάκι στο. Όχι, ναι, στους πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ναι, αλλά μην ασχολείσεις με τα πλησίματα, δεν το πας καλά. Εντάξει. Είναι εξαιρετική χρήση της ελληνικής γλώσσας στο Survivor. Ναι, είναι απολαυστικό, ρε παιδί μου. Είναι εκπαιδευτική τηλεόραση. Μπαμπινιώτης. Εντάξει, παιδιά, γιατί δεν μίλησα. Είναι Ναυσικά. Ωραία τα είπε. Μα ποιο είναι το ποιόν του κάποιου. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στο νούμερο 8. Ναι, στο νούμερο 8. Ωραία. Λοιπόν, εκεί το 8 το καλό βρίσκεται η Δούκισσα Νομικού, η οποία παρακολουθούμε στο teaser πώς προετοιμάζει τα παιδάκια της, αλλά αποκαλύπτει η Βασιλική Μπασιούρη. Προετοιμάζει τα βαπτίσια των δύο παιδιών της. Το είπα. Tú me tienes loco, loco contigo. Χαίρετε, γίνεται. Μια χαρά, εσείς? Είχαμε καιρό να σας δούμε από τα Μάτουπουτ. Ναι. Τι ετοιμάζετε προσεχώς? Προσεχώς ετοιμάζομαι να βάλω τα παιδιά μου για ύπνο, να τα ταΐσω πρώτα και το πρωί να τα πάω στο σχολείο. Πάντα εκθαμβωτική και θέλω να μου πείτε αν σκέφτεστε την επιστροφή σας τηλεοπτικά. Δεν ξέρω. Να δούμε. Σας έχει λείψει, γιατί βλέπουμε φέτος γίνονται αρκετές εκπομπές, αρκετά προγράμματα είναι στον αέρα. Δεν έχει προλάβει να μου λείψει πολύ πολύ, γιατί και το Μάτουπουτ ήταν σχετικά πρόσφατα και ήταν πολύ ωραίο, πολύ έντονο και το, ξέρεις, το έζησα. Με κάποιο τρόπο δεν σκέφτεστε έτσι την επιστροφή σας με κάποιο κόνσεπτ συγκεκριμένο? Θα δούμε. Αν κάπως κουμπώσουν μαζί τα προγράμματα της τηλεόρασης με τα δικά μου προγράμματα, μπορεί και να γίνει. Πρόσφατα είδαμε και μια ανάρτησή σας στο Instagram που λέγατε για τη βάφτιση που ετοιμάζετε το καλοκαίρι. Δεν την ετοιμάζουμε ακόμη. Πιστεύω θα την ετοιμάσουμε κάποια στιγμή. Εντός Αττικής ή στο νησί που έγινε και ο γάμος? Ακόμα δεν ξέρω καθόλου. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε καλά. Την έχω δει σε κάτι live stream που κάνει στο Instagram και η αλήθεια είναι ότι τώρα λέει βρήκα 10 λεπτά χρόνο μέχρι να κοιμηθεί ο μικρός και να φάει η μικρή για να μπορέσω να μιλήσω λίγο 10 λεπτά στο live streaming. Πάντως φαίνεται ότι είναι πολύ ισορροπημένη η ζωή της Δούκισσας, γιατί μου αρέσει αυτό που λέει ότι ρε παιδί μου, αν κάτι μου προτείνουν και μπορεί να προσαρμοστεί στο δικό μου πρόγραμμα, θέλω να πω τα περισσότερα κορίτσια που είναι στην τηλεόραση θέλουν με κάθε τρόπο να είναι κάθε χρόνο στην τηλεόραση, Sony και Ντέο, οπουδήποτε γίνεται, γιατί είναι ρε παιδί μου αυτό το μέσο που είναι. Και η Δούκισσα σου λέει πολύ OK ότι εγώ είμαι εντάξει.
εντάξει, άμα κάτι προκύψει που μου αρέσει και ταιριάζει στο πρόγραμμά μου, θα μπορούσα να το ακολουθήσω. Εντάξει, αν λες όμως ότι αν κουμπώσει το πρόγραμμά μου με το πρόγραμμα του project που μου προτείνουν, να έχεις και την πολυτέλεια να πεις δεν θέλω. Ναι, σίγουρα. Έτσι, γιατί αν δεν έχεις την πολυτέλεια και πρέπει να δουλέψεις, μπορεί να μην μπορείς να πεις όχι, και αν πρέπει να πεις ναι. Κουμπώσει, δεν κουμπώσει. Πότε θα προλάβει να προετοιμάσει τα βαπτίσια, εγώ δεν κατάλαβα. Πόσο καιρό κάνει να προετοιμάσει μια βάπτιση? Πολύ καιρό, είναι και δύο τα παιδιά. Καλά, δύο μήνες, το πολύ τρεις. Μόνο δύο μήνες. Πόσο θες? Καλά, να βρεις εκκλησία, να δεις που θα τα κάνεις, να δεις πόσοι καλεσμένοι θα είναι, να διαλέξεις το μενού. Τρεις ώρες δουλειά που ακούγεται πέντε τα πρώτα. Ναι, ένα τηλέφωνο την εκκλησία. Ένα-δύο τηλέφωνα, ένα-δύο ραντεβού, μπομπονιέρες, προσκλητήρια. Αυτά τέλος. Ο νονός, η νονά. Ένα τηλέφωνο και τον ονό θα πάρει. Αυτό το πρώτο το έχεις αποφασίσει. Να βρεις τους κατάλληλους. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Και στο μήνα προλαβαίνεις, τώρα μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και σας έλεγα για το live streaming της Δούκης σας που σε κάτι scroll που κάνω ότι πετυχαίνω στο Instagram. Η αλήθεια είναι όμως τώρα το σκρολάρισμα της Τζόρτζιας είναι καλύτερο από το δικό μου. Κάνε μου λιγάκι scroll αμέσως τώρα. Τρόμαξες νούμερο 6. Ναι, καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, είμαι εδώ για να κάνουμε scroll στο Instagram σήμερα. Τρίτη είναι, Τετάρτη. Τρίτη, ρε παιδιά. Ακούστε τι γίνεται. Έχω ένα βίντεο αφιερωμένο στον Τάσο Μπιμπισίδη που πάει και κουράζει το κορμάκι του. Που νομίζει ότι κάνει γυμναστική. Εγώ διαφορά δεν έχω δει πάνω του πάντως. Του προτείνω να κάνει ένα καινούριο είδος γυμναστική. Θα το κάνω. Το προτείνει συγκεκριμένα η Άτζελα Δημητρίου. Να πάω. Μπορώ να είμαι από την άλλη πλευρά. Να κάνω κι εγώ με την Άτζελα όμως. Θα σε χτυπήσει. Δεν είναι αυτό. Το κάνει έτσι. Τόσο άσχετο. Δεν το τραβάει κάποιο άλλο από την άλλη. Το κάνει μόνο η Άτζελα. Θα χτυπήσετε, Τάσο μου. Όπω παιδιά, με ξεφτύλησε η Άτζελα. Ακούστε τώρα γιατί γυμνάζει παράλληλα όλο το σώμα. Το ποπουδάκι γιατί κάνει σκουότ. Γυμνάζει τα μπρατσάκια εδώ πέρα γιατί κάνει αυτό. Και γυμνάζει και κοιλιακούς γιατί πρέπει να σφίγγεις για να το χτυπήσεις καλά. Το οποίο να σας πω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό και πάνω από ένα λεπτό δεν παλεύετε. Πολύ δύσκολο. Ναι, πάει τώρα ο Τάσος και τρέχει 20 δευτερόλεπτα πάνω στο διάδρομο. Κατεβαίνει. Δεν τρέχω. Στο 6,5 γρήγορο περπάτημα. Και περιμένει να δει κορμί Άντζελα Δημητρίου. Ποτέ, Τάσο μου, ούτε στα πιο δυνατά. Όχι, ναι, γιατί εδώ πέρα Άτζελα. Βέβαια πιστεύω ότι αυτά πάλονται, δηλαδή με το που θα δεις την Άτζελα, σκέψου τον Ιμάντα αυτό ρε παιδί μου που έχει να αντιμετωπίσει την Άτζελα, πάλετε από μόνος του, καταλαβαίνει. Γιατί έχει αυτό το πνεύμα. Η Άτζελα... που βλέπει την Άτζελα το σκηνή αυτό και λέει «Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει». Παιδιά, πάντως είναι πολύ ωραίο παράδειγμα τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί βλέπεις ότι η γυναίκα δεν τα παρατάει και συνεχίζει συνέχεια να ασχολείται με το σώμα της, με την εικόνα της, με την ευεξία της. Εμείς θα τα δούμε αυτά. Ελπίζω να μην το έκανε μόνο για τα story, παιδιά, και να συνεχίζει να το κάνει κανονικά στη ζωή της. Δεν το κάνει μόνο για τα story, γιατί φαίνεται και πάνω της, ρε εσύ. Ενώ εσένα όχι. Πάμε στο επόμενο. Γεγονός και αυτό. Τάσο μου, είναι αφιερωμένη σε σένα σήμερα αυτή η ενότητα. Γιατί σε περίπτωση που δεν σου αρέσει η Άτζελα Δημητρίου, μπορείς να ακολουθήσεις αυτό το είδος γυμναστικής. Να δω από τη Σόφη Πασχάλη. Τάσο μου, αυτό τώρα. Πώς θα το κάνω? Κοίτα τώρα. Ακούστε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Αν δεν είστε γυμνασμένοι, μπορεί να δεθείτε κόμπος. Όπως εδώ, ας πούμε, κάνει κάτι τέτοια. Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται άνθρωπο για αυτό να την εξελίξει μετά. Εύκολο είναι αυτό. Ναι, αυτό για κάτω μία. Έλα, για κάτω μία. Έχουμε χαλάκι στο μένο υπέροχο. Τι κάνει ρε παιδιά, βάζει το ένα πόδι έτσι. Παιδιά, μην μείνει τώρα και τρέχουμε. Και το άλλο έτσι. Όχι. Ναι, και σήκω κιόλας τώρα πάνω. Ωραία. Πάνω δεν σηκώθηκε. Σηκώθηκε πάνω. Θα σε πιάσω. Νάτι, Γιώργο μου. Αυτό λέω, ρε παιδιά, αυτό. Αυτό άλλο θέλουμε να κάνουμε. Βάλε τα χέρια από κάτω. Το χέρι, πρέπει να το βάλεις από την άλλη πλευρά. Α, αυτό το χέρι, έτσι. Όχι. Αυτό έτσι. Αυτό το χέρι. Αυτό κάνει. Αυτό το χέρι το βάζει έτσι. Έτσι. Και αυτό από την άλλη. Και αγκαλιάζει το πόδι. Απ' έξω. Πώς θα φτάσω το χέρι από εδώ. Αυτό πάει απ' έξω. Εδώ. Καταστροφή. Έχετε γερανό να τον σηκώσετε, παιδιά. Καταστροφή. Κάνε λίγο για όπα. Τέλειο. Θα κάτσω εδώ, θα κάτσω εδώ. Συνεχίζουμε. Καλά, έλα πίσω, μη σε ψάχνουμε. Κάτσω εδώ. Εντάξει. Έχουμε και γιατρούς εδώ, φαντάζομαι. Δεν έχουμε. Ο βλάχος που είναι ο Νίκος. Γιώργο, μπορώ να σου δείξω κάτι πιο εύκολο, αν θέλεις να δοκιμάσεις. Για δείξε μου. Το τσιφτετέλι του Παντελή Καναράκη. Έτσι, γιατί είναι κλειστός ο ρέμος. Σου λέει, πού να τρέχω τώρα να βγαίνω έξω. Θα τα σπάσω, γιατί το κρύο θέλει καλοπέραση. Έλα. Πάμε. Όχι, όχι, όχι! Θα φύγει, θα σπάσει! Κατέβα όμως! Το έφα, αυτό το έκανες πάρα πολύ ωραία.
Αυτά είχα για σήμερα. Γιώργο, ήσουν πολύ καλύτερος και από τη Σόφη Πασχάλη και από την Άντζελα Δημητρίου. Τάσο, καλή γυμναστική. Έγινε, Άντζο, καλή επιστροφή. Φιλάκια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε όσο Masterchef θέλετε, όσο αντέχετε και όσο πραγματικά θέλουμε να δούμε. Ο Απόλλωνας μαζί μας σε λίγο. Τι έγινε χθες στο επεισόδιο. Backstage δηλώσεις στο κορίτσι μας, Νανά Ηλιοπούλου. Τα πάντα σε λίγο για το Masterchef στο Breakfast at Star. Δείτε όλες τις backstage δηλώσεις των παικτών του Masterchef. Είναι ωραίο συνέστημα να έχεις φάει την ποδιά και να είσαι έτοιμος να μπεις στο σπίτι του Masterchef. Αγχώθηκα, ό,τι και αγχώθηκα. Ήθελα να το δυσκολέψω. Δεν περίμενα να βγάλει καν πια το. Διάλεξα το Θράσο γιατί ήταν μια επιλογή η οποία θα με πήγαινε πιο κοντά στο στόχο μου. Je suis très enchanté de t'avoir rencontré. Δεν θα το πω. Σήμερα θα είναι στην παρέα μας ο Απόλλωνας και ο Θράσος που βγήκαν από το Masterchef. Θυμίζω ότι μοιάζεις στο σχοινά. Θυμίζω ότι χτυπάτε εσείς και πονάω εγώ. Κοριτσάρα μου, είσαι κοριτσάρα μου. Μας βλέπει ο άντρας. Ωχ, τι πάθαμε. Δοκίμασέ το. Στανόμαστε το ίδιο. Πάρα πολύ. Εσύ άραγε πιο λίγο που είναι και το ίδιο. Αποκλειστικά στο Breakfast at Star, απόσπασμα από το απόψινό επεισόδιο του Masterchef. Κάποιοι από εσάς θα κοιμηθούν σήμερα στο σπίτι του Masterchef. Κάτι που γνώριζαν αρκετό καιρό τώρα ο Στάθης, η Ελισάβετ και η Βασιλική. Στις 11.30 δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Άση Μπίλιου. Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε λοιπόν, Breakfast at Star, νούμερο 5, φτάσαμε αισίως στο νούμερο 5, το υπέροχο μας countdown και φτάσαμε στο υπέροχο μας βεβαίως, Masterchef. Φυσικά, λοιπόν, και τι δεν είδαμε χθες, αποκάλυψη του πλεονεκτήματος του περιβόητου που είχαν οι μάγειρες με τα τρία ναι. Οι μονομαχίες άναψαν φωτιές και ήρθε και μια ανατροπή, καθώς ο δεύτερος μονομάχος επέλεγε τα υλικά που θα μαγείρευαν. Για να δούμε τι έγινε. Ο νικητής σε κάθε μαγειρική μονομαχία πλέον μπαίνει στο σπίτι. Πάω και καρφώνω, ναι, την Τατιάνα. Η Φανή τον βοήθησε να περάσει. Τώρα πάει και τον κατερώνει κάτερον. Εδώ μέσα είμαστε για να παίξουμε. Και αν χρειαστεί να ξαναντιμετωπίσω ο φίλο μου, θα το κάνω. Εγώ καρφωμά. Νάτος. Στον πόλο πήγε. Δεν το συμπαθώ. Είναι από τους, από εκεί που ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που δεν συμπαθούσε. Θεωρώ ότι στα δοκιμαστικά ήταν ο πιο δυνατός στη φάση του bootcamp. Οπότε αν είναι να μπω στο σπίτι του Masterchef, θέλω να μπω κατά το κριτήριό μου με τον πιο δυνατό. Αυτό είναι κι άλλο ένα παιχνίδι στρατηγικής. Και εκεί που αυτός αισθάνεται δυνατός και θεωρεί ότι δεν θα τον επιλέξουν, πας κατευθείαν απάνω του και τον συγχύζεις. Τον αποδυναμώνεις, τον στραγγαλίζεις, του βάζεις σκέψεις και δύσκολα. Πραγματικά είναι λίγο υπερόπτης. Έχω ακούσει να το λέει ότι εγώ θα όποιον αντιμετωπίσω θα τον νικήσω, δεν με νοιάζει όποιος είναι, εγώ είμαι ο καλύτερος. Αλλά δεν το λες. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχεις χαμηλά το κεφάλι στη ζωή αυτή και ψηλά το βλέμμα. Κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι. Δεν γίνεται να είσαι καλύτερος, έτσι. Δεν θέλω να πω εκφράσεις πάντως. Δεν πειράζει. Αν είχες το μαχαίρι με το νούμερο 1, πού θα πήγαινες? Θα πήγαινα στην κοπέλα γιατί έβγαλε τον Χρήστο. Εντάξει, παιδιά, δεν το έκανε. Είναι φίλο. Δηλαδή, μαγειρέψανε. Τι εννοείται, δηλαδή, το άκουσα και από τον Γιάννο αυτό. Everybody hate me. No. Σε έχουν βάλει blacklist. Εγώ ζω στην Ελλάδα 18 χρόνια.
και είμαι κοινωνιολόγος. Εγώ σπουδάσε το συμπεριφορά άνθρωπος. Τότε ήξερα καλά. Πιστεύω ότι και ο Θράσος ο ίδιος θα χάρει περισσότερο το να φύγει εκείνος και να μπει ένας δικός του άνθρωπος μέσα στο σπίτι, παρά να έπαιζε με έναν από τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχει καμία επαφή και να έδινε τη θέση του σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει καν. Αν μπορούσε να επιλέξει όμως από τα άτομα που είναι με τα τρία ναι και θα επέλεγα έναν άνθρωπο τον οποίο δεν εκτιμώ καθόλου και δεν θεωρώ σωστή τη στάση του έως τώρα απέναντι σε όλους τους συμπαίκτες μου. Είναι ο κύριος Δημήτρης που θα ανταγωνιστεί τον Βασίλη. Ο οποίος θεωρεί ότι έχει τέτοιο επίπεδο που μπορεί να βάζει στοιχήματα για το ποιος θα περάσει και ποιος όχι, να κρίνει το κάθε τι και τον καθένα, ο οποίος μπορεί να κοροϊδεύει, να έχει άποψη για τα πάντα. Τι να πω, ένας άνθρωπος που δεν έχει αξία, δεν πιστεύω ότι θα είχε την ψυχική δύναμη να διαγωνίζονται κάτω οι συμπαίκτες σου και εσύ να βάζει στοιχήματα και να, με τους φίλους σου το ποιος θα περάσει και ποιος όχι και να περιμένεις να δεις αποτελέσματα και με το που έρχεται ο καθένας να σημειώνεις τι κέρδισες και τι όχι. Στο τετραδιώτο. Σημειώνει. Κάθε φορά που ένα παιδί έρχεται είτε με ποδιά είτε όχι από μια δοκιμασία, σημειώνει. Όταν δεν πέρασε, όταν δεν πέρασε. Τι κερδίζω, ας πούμε. Είναι ταυτόχρονα αστείο και λυπηρό. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Τι έφυγες να κάνεις, να μας πεις το φιάτο σου. Το έγινε αυτό που είπα. Θα του πω από κοντά, έλα εδώ. Από κοντά, να μην ακούς. Θα του πω Tom Yum fish soup served with jasmine rice. Το έπαιξε και αυτή σωστά. Έβαλε μόνο υλικά ασιατικά. Νομίζω ότι αυτή ήταν το save. Η save επιλογή. Αλλά εντάξει, δεν με φοβίζει. Θα κάνω τα πάντα να βγάλουμε ένα ωραίο πιάτο. Πιστεύω ότι το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ήταν δικό μας, γιατί ξέραμε τα υλικά. Έπαιξαμε λίγο υλικά πιο νεανικά, σαν νέος μάγειρας. Πάνω στη γεύση και στην παράδοση. Ελπίζω να μιλήσουν τα νιάτα σήμερα. Επενθυμίσω ότι είμαι λίγο νεότερος από 18 με 30 χρόνια εμπειρίας. Μία που το άκουσα, μία που το ξέχασα, γιατί απλά διαπέρασε από την κουρτίνα ένα. Και ούτε καν με άγγιξε. Άμα τη βάλει τη ζύμη αυτή στη μεμβράνη, την έχει καταστρέψει. Α, την βάζει και μέσα, καλά. Δεν είμαι κακιά. Άστον, άστον, μακάρι, άστον. Μην γίνεσαι κακιά. Δεν είμαι κακιά, να περάσει, γυρνάς και περάσει. Και εκείνο πολύ καλό παιδί είναι. Δεν είναι σαν το γαλάζιο πίσω του αλαζόνας. Βασίλη, αν δεις ότι δεν το χτυπάει, γύρισε το στο μύτη και τέλος. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Όλα καλά θα πάμε. Παρέα θα είμαστε μέσα. Το Βασίλη δεν τον θεωρούνε δυνατό. Τον θεωρούν ελεγχόμενο. Είναι ο που φυσάει ο άνεμος. Πιθανόν να είναι και μια στρατηγική. Δεν βαριέσαι. Ο καθένας ό,τι ορίζει για τον εαυτό του. Θυμίζω ότι αυτό το πιάτο είναι το εισιτήριο για το σπίτι, έτσι. Ναι, ναι, σεφ, ναι, σεφ. Θυμίζω ότι μοιάζεις στο σχοινά. Θυμίζω ότι χτυπάτε εσείς και πονάω εγώ. Πες μου άλλα δύο τραγούδια του Διονύση. Δεν θυμάμαι. Όλα τα σ' αγαπώ, έτσι να τα του πω. Αυτό. Αγαπημένο μου τραγουδί είναι από κύριος Νότης Σαγανάκης. Και εγώ μ' αρέσει και Τέργης και Αδαμαντίδης. Δημητρή. Παρακαλώ. Φοράμε γάντια. Όψε, για κάποιο. Κατάλαβες τι έκανες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το αν φοράς γάντια, να βάζεις το δάχτυλο, να δοκιμάζεις, ακυρώνεις το γάντι. Είναι αυτό που λέμε. Καλύτερα να πλένουμε τα χέρια. Δεν το πήρα χαμπάρι. Εκεί που πας και διαλέγεις σάντουιτς και ο άλλος παίρνει και τα ρέστα με τα ίδια γάντια, μετά πιάνει και το ψωμάκι. Ελίζαμπετ! Yes, I'm here! Ελίζαμπετ, well done! Tell, well tell done, me where to put this. This, what is this? Chili, chili, chili. Chili? Put style, put okay. style. Δύο, ένα, τέλος! Δεν με ακουμπάει η συμπεριφορά τους. Νομίζω ότι πρέπει να ήμουν ο μοναδικός, ο οποίος δεν άκουσε ένα Δημήτρη όλα καλά πλην του Στάθη, ο οποίος μου είπε ένα Δημήτρη όλα καλά. Για μένα να πάω σε ένα σπίτι και να μην μου μιλάνε όλοι, χωρίς να έχω πειράξει άνθρωπο. Δεν βαριέσαι, μπείτε μέσα, πάρτε και τα έπαθλα, να σας δει και η θεία στην καρδίτσα, να χαρεί και να μπει το ανήψι μέσα στην τηλεόραση, να ανοίξει και σαμπάνιες. Τι κάνω. Τι
λέτε, παιδιά. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά φέτος στο Μάστερ. Ωραία, ξεκινήσαμε. Με τον Δημήτρη, ειδικά, ο οποίος δίνει το δικό του πόνο. Τι σημειώνει ο Δημήτρης, σημειώνει ποιοι περνάνε, ποιοι δεν περνάνε, για να ξέρει τι, ας πούμε. Πολύ σωστό το βρίσκω. Ναι, παιδιά, στρατηγικά. Πάρα πολύ σωστό, παιδιά, εγώ το βρίσκω αυτό. Γιατί είσαι σε ένα παιχνίδι το οποίο απαιτεί στρατηγική για να μπορέσεις να εξελιχθείς και να πας παραπέρα. Πρέπει να μετρήσεις τον αντίπαλο από την πρώτη μέρα, να ξέρεις τι μπορούν να κάνουν, έτσι ώστε να οδηγηθείς και εσύ στην εξέλιξή σου. Αρκεί να μην σου βγαίνει μια αλαζονική συμπεριφορά μέσα από αυτό. Σίγουρα να μην σου βγαίνει μια αλαζονική συμπεριφορά. Αλλά, παιδιά, εδώ είναι ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού, γιατί είμαστε στο bootcamp. Και τώρα από εδώ ξεκινάει όλη η ιστορία, όλο το παιχνίδι. Εδώ πρέπει να δεις ποιοι θα είναι οι αντιπαλοί σου, με ποιον έχεις να κάνεις και ποιον όχι. Βέβαια, αυτό που λέει τώρα η Φανή, ότι βάζει και στοιχήματα, το πάει λίγο σε μια άλλη φάση. Ναι, σε άλλο level. Δηλαδή, άλλο αυτό που λέει η Τζο, ότι πρακτικά ναι, να έχω να σημειώσω με ποιους έχω να κάνω και ποιους πρέπει να αντιμετωπίσω, σε ποιους πρέπει να βάλω τα δυνατά μου. Σωστά. Για να μπορέσω να τους κερδίσω, και άλλο να βάζω και στοιχήματα. Επειδή δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, ας πούμε. Όπως έλεγε ο κύριος με το γαλάζιο, είναι αλαζόνας, είπε η κοπέλα στον εξώστη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Στρατηγική να έχεις. Όπως και η Φανή αυτό έχει. Στρατηγική είχε και επέλεξε το θράσο. Αλλά το θέμα είναι να σου βγαίνει και μια συμπεριφορά, μια πιο ευγενική. Όχι ευγενική, δεν είναι σωστή λέξη. Μια στρατηγική η οποία να μην προσβάλλει και ενοχλεί κάποιον άλλον. Εντάξει, τώρα η στρατηγική αυτή της Φανής νομίζω δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Γιατί τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε, για μένα τουλάχιστον, δεν στέκουνε, ρε παιδιά. Γιατί γυρνάει και λέει, ας πούμε, άμα είναι να περάσουμε και οι δύο, να περάσει ένας από τους δύο μας στο σπίτι, γιατί δεν δίνεις την ευκαιρία να περάσετε και οι δύο, μη επιλέγοντας, ας πούμε, το συγκεκριμένο αντίπαλο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι βλέπεις όμως ότι εκεί που έχουν έρθει κοντά κάποιοι, επειδή είναι κάποιες μέρες, μήνες εκεί, εκεί λες ότι εντάξει, ο Δημήτρης ήθελε να αποδυναμώσει έναν αντίπαλο τον οποίο θεωρεί δυνατό. Είναι στα πλαίσια μιας στρατηγικής. Αλλά το να λες, τον υποδυναμώνεις, τον αποδυναμώνεις, τον στραγγαλίζεις, τον κάνεις, είναι λίγο μια συμπεριφορά που έχει λίγο επιθετική. Είναι λίγο ειρωνικός απέναντι στον Βασίλη. Και μάλιστα όταν είπε ο Βασίλης, που είδαμε στο απόσπασμα, ότι είναι νεανικό, ότι είπε είναι για νέους τέλος πάντων αυτό που φτιάχνει, γύρισε και είπε ο Δημήτρης, εγώ έχω 18 με 30 χρόνια εμπειρίας. Σαν να του λέει ότι ό,τι και να λες εσύ, εγώ έχω 30 χρόνια εμπειρία μαγειρική και ότι. Ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να με αποδυναμώσεις. Είναι αρκετά ηρωνικό στο Βασίλη. Μα δείχνει ήδη ότι σίγουρα θα περάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω τον Βασίλη, ούτε καν. Και ειδικά με το που βλέπει τον Τραχανά, αφού ήθελε τον Τραχανά. Γιατί του άρεσε το με το που είδε τα υλικά. Σου λέει, θα κάνω, σίγουρα λέει, θα κερδίσω τον Βασίλη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είδες η υπερβολική αυτοπεποίθηση όμως, δεν ξέρεις που μπορεί να σε οδηγήσει. Εγώ θα. Δηλαδή, λίγο να ηρεμήσουμε. Πάμε στο επόμενο στο backstage, στο επόμενο βίντεο, συγγνώμη. Πάμε να δούμε, λοιπόν, είδαμε τις μονομαχίες που άναψαν φωτιές και συζητήσαμε και πάμε να δούμε τελικά τι έγινε, ποιος πήρε την ποδιά, ο Δημήτρης ή ο Βασίλης και τι αποκαλύπτεται σε αυτό. Θα άλλαζες κάτι στο πιάτο? Όχι. Είσαι ευχαριστημένος? Ναι. Πώς νιώθεις βλέποντας το πιάτο της Τατιάνας? Ωραίο φαίνεται. Ευχαριστώ. Μεγάλο. Τατιάνα μου. Μάλιστα, σε. Ένα πιάτο ζητήσαμε. Στην Ασία κουλτούρα, επιβάλλεται να υπάρχει ρύζι. Γιατί στην Ασία δεν τρώμε ψωμί, εμείς ρύζι. Πώς υποτιμήσαμε την Τατιάνα, Γιάννο? Και εκεί μένω λίγο, παθαίνω. Και τα δύο πιάτα είναι πολύ καλά. Σε ένα πιάτο όμως το ψάρι είναι πιο σωστό. Ποιος το έχει αυτό το ψάρι? Εγώ, σεφ. Αυτό το ήθελες τόσο σκληρό? Όχι, είναι από το ψυγείο που μπήκε. Βλέπετε ότι έχει τις φουσκάλες απ' έξω. Να σου πω κάτι, όταν κάνουμε μία κρέμα, πρέπει να έχουμε υπολογίσει την ψήξη. Ναι. Θράσο, έχεις φαντασία. Η φαντασία είναι κάτι το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Στο πιάτο της Φανής, εγώ βρήκα μία ισορροπία απόλυτη σχεδόν. Δεν ξέρω πώς θα πας στη ζαχαροπλαστική ή απλά αν ήταν η καλύτερη σου μέρα σήμερα. Πάντως, πραγματικά είναι ένα πολύ νόστιμο γλυκό και πολύ σωστό τεχνικά. Θράσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, σεφ. Χάρηκα για τη Φανή πάρα πολύ. Το άξιζε. Θα προχωρήσει πολύ σε αυτό το διαγωνισμό. Συν αυτή η νικήτρια, τουλάχιστον έχω φύγει από την νικήτρια. Διαλέξαμε υλικά από την αποθήκη τροφίμων. Μέσα.
Βοήθησαν. Εμένα καθόλου. Η επιλογή δική μου ήταν εντελώς στρατηγική. Θεωρείς ότι τα κατάφερες? Θέλω να πιστεύω πως τα κατάφερα, σεφ. Κατάφερες να είναι καλό το δικό σου, να δυσκολέψεις. Να δυσκολέψω το Δημήτρη όπως είπε το δυσκόλεψα, τον κύριο Δημήτρη όπως είπε το δυσκόλεψα. Όταν είδα το πιάτο του, δεν είναι ένα πιάτο το οποίο θα το μαγείρευα, ούτε θα το έκανα. Δεν ξέρω βασικά, δεν μπορώ. Είναι άλλη φιλοσοφία άνθρωπο, άλλη φιλοσοφία μαγειρά. Δημήτρη, αν αυτό το πιάτο που έχει φτιάξει το είχε βάλει σε ένα κατάλογο, πώς θα το ονόμαζε? Και ένα άλλο κύριο Κοντιζά. Μπορείτε. Και ένα άλλο κύριο Κοντιζά. Δεν έχει τα δικαιώματα του ονόματο του κύριου Κοντιζά. Θα μα τα δίνατε. Να κάνει τι? Να πάρει ένα δάνειο. Κοίτα, αν μ' αρέσει το πιάτο ή αν. Τρία παιδιά έχουμε. Μην τι άλλο στρατηγικός, ε. Ναι. Από αυτό που εμείς δοκιμάσαμε και εσείς είδατε, ποιος πιστεύετε ότι αξίζει αυτό το εισιτήριο? Δείχνεις τον θες να πεις ή να... Να πω. Παρακαλώ. Αν υπήρχε τρόπος, πιστεύω ότι και οι δύο, αλλά επειδή τώρα πλέον είμαστε σε ένα μονόδρομο που ένας από τους δύο θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι θα το ήθελα εγώ πολύ περισσότερο, γιατί νομίζω ότι και αξίζει και το θέλω. Βασίλη. Πιστεύω, σεφ, ότι αξίζει. Ότι είναι ένα πιάτο που είναι πιο δημιουργικό από το κύριο Δημήτρη. Αυτό που αποφασίσαμε είναι αυτή η ποδιά να πάει από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά ευχαριστώ. Δημήτρη, δεν ήταν κακό. Ευχαριστώ πολύ. Στην επιλογή που έκανε σε αντίπαλο, είπε: θέλω ένα καλό αντίπαλο. Με έναν τέτοιο μαγείρεψε. Έναν καλό αντίπαλο. Δίκιο. Μπορώ να μιλήσω σε κάτι σε αυτό. Γιατί έχω μάθει να λέω λίγο τα πράγματα όπως είναι. Παρακαλώ. Ο κύριος Δημήτρης δεν επέλεξε εμένα γιατί με θεωρεί ένα καλό αντίπαλο. Με επέλεξε εμένα γιατί με θεωρεί ένα κακό αντίπαλο. Όταν ήρθε πίσω, είπε σε όλους ότι με θεωρεί ένα καλό αντίπαλο. Αυτό το πράγμα που μου είπε και γυρνάει πίσω και μου λέει ότι δεν σε θεωρώ καλό αντίπαλο. Απλά δεν ήθελα να το πω μπροστά στις κάμερες. Αυτό το είπε. Συγγνώμη, ψέματα. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Θα πω σε αυτή τη διαδικασία ψέματα. Αυτό το πράγμα εμένα μου έκανε μόνο καλό. Όχι, και είναι και λάθος και δεν με ενδιαφέρει επί του προκειμένου, διότι πολύ απλά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είπα ότι η τεχνική το να δουλέψω με ξανθάμ και σιφόν για μένα δεν είναι μαγειρική. Να χαρούμε περισσότερο με την είσοδο ενός ανθρώπου. Εγώ δεν ξεκίνησα κάτι. Ακούω το ασύστολο ψεύδος. Ο Δημήτρης μου είπε αυτό, μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο. Άρχισε και έκανε αυτή όλη την ιστορία. Απόρρισα. Συγγνώμη, αλήθεια, απλά μου βγήκε από την αίσθηση. Σε παρακαλώ πολύ. Είσαι νέο παιδί και είναι ντροπή. Δεν σου ξεστόμησα τίποτα, δεν σου είπα τίποτα. Τέλος πάντων. Παρά προτίμησες να πεις κάτι αναλυθές και ψευδές. Δεν θα σε βοηθήσει την καριέρα σου. Ωραία, ευχαριστώ γιατί πάρα πολύ, κύριε. Οι κουζίνες έχουν μάχες μαγειρικές. Όχι ίντριγκες και όχι ψεύδι. Καμιά φορά καλό είναι στη ζωή να αφήνεις το τοξικό και να κερδίζεις το ουσιαστικό. Θεωρώ ότι δεν έχεις κάτι ουσιαστικό ώστε να παρεμποδίσεις την εξέλιξή μου και την καριέρα και ότι είσαι κάτι ασήμαντο για τη ζωή μου. Οπότε δεν έχεις να μου ζητήσεις και ότι έχω να σε συγχωρέσω για κάτι. Νομίζω το αίμα του Βασίλη την ώρα που μιλάγανε πίσω πρέπει να είχε πάει να είχε βαρέσει κόκκινο. Κάτσε με, μισό. Εγώ θέλω να καταλάβω λίγο. Τελικά, πού σταματάει η αλήθεια και πού ξεκινάει το ψέμα τώρα είναι σε αυτή την περίπτωση. Γιατί πίσω, όταν δεν ήταν οι κριτές μπροστά, ο Βασίλης δεν μιλούσε. Ο κύριος Δημήτρης έλεγε γιατί είπες ψέματα και το έκανες αυτό και εγώ δεν σου είπα τίποτα. Και εκεί δεν είπε ο Βασίλης, ναι μου το είπες και όχι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, υπήρξε μία ατάκα χθες στο επεισόδιο που είπε «Δεν θέλω να παίξω εκ του ασφαλούς», είχε πει ο κύριος Δημήτρης στον Βασίλη. Που αυτό ίσως μπορεί να συμπεράνει κάποιος από αυτό ότι τον θεωρεί έναν αξιόλογο και δυνατό αντίπαλο. Ναι. Και σου λέει θα πάω να ανταγωνιστώ κάποιον που είναι δυνατός. Άρα μήπως δεν στέκουν αυτά που είπε ο Βασίλης. Ναι, αλλά ο Βασίλης είπε ότι το είπε και στους άλλους. Έλεγε, λέει, πίσω στα παιδιά ότι δεν με θεωρεί δυνατό αντίπαλο. Από την άλλη, αυτό θέλω να πω, ακούσαμε και τον Δημήτρη πριν, που είπε ότι θέλω να τον αποδυναμώσω και να μιλάει λίγο υποτιμητικά για τον Βασίλη. Άρα αυτό που λέει ο Βασίλης, χωρίς να το βλέπουμε, επιβεβαιώνεται από τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης στο δημοσιογράφο. Γιατί δεν μιλάει τώρα πίσω? Γιατί την ώρα που πήγανε πίσω. Αυτό τώρα είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Βασίλης, να το πει ότι είπες ψέματα προς τους κριτές. Γιατί με βγάζεις ψεύτη? Επίσης, ρε παιδιά, εκείνη τη στιγμή έχεις καταφέρει, ας πούμε, μια μικρή νίκη με τον αντίπαλο δίπλα που θεωρείς, ας πούμε, ότι σε έβλεπε αδύναμο. Τι το θες και το ξεστομίζεις? Θέλω να πω, είναι και λίγο μικροπρέπεια. Αφού κέρδισες. Από το Βασίλη. Ναι, ρε παιδιά. Όχι, ρε, γιατί με το κέρδισες, τα κατάφερες. Τι νόημα έχει να κάθεσαι και να λες μετά, α, με είπε αυτό, με είπε αποδυναμωμένο. Του απάντησες κερδίζοντας.
Εντάξει, τον μπορεί να τον έπνιγε το δίκιο. Αν ισχύουν όλα αυτά, σου λέει γιατί να μου το κάνεις αυτό. Δεν θα το ξαναδεί. Ο ένας μπαίνει στο σπίτι, ο άλλος πάει στο σπίτι του. Ναι. Δεν χρειαζόταν, πιστεύω εγώ τώρα, αλλά δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 3. Πάμε στο νούμερο 3. Ναι, παιδιά, γιατί κάποια αυγά έσπασαν, κάποιες ομελέτες σκίστηκαν, κάποια ζυμαρικά δεν κατάφεραν να ξετυλιχτούν σωστά. Ο Απόλλωνας όμως, δεν ξέρουμε, τα κατάφερε με τη βοήθεια του εξώστη, γιατί πήρε αρκετή από πάνω. Για δείτε τι έγινε χθες. Είσαστε έτοιμοι? Μάλιστα. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Μονομαχία γιγάντων. Τι μονομαχία, κοιλιές. Οι κοιλιές μας θα μονομαχήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει ο Δημητράκης σπίτι, γιατί έχει και δουλειές στο παιδί που λες. Έχει μαγαζιά, επιχειρήσεις, γυναίκα. Κρίμα είναι τώρα. Πού θα την αφήσει? Θα πάει καλύτερα σπιτάκι, γιατί για το δικό του καλό το λέω, για το δικό μου. Μέρα ο Φουρκαγιάς δεν περιμένει κανένα. Ευχαριστώ, Απόλλωνα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Λεβέντη, να είσαι καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, με σκέφτεται, το ξέρω, με αγαπάει. Απλά δεν θα του κάνω τη χάρη να γυρίσω στο σπίτι τόσο νωρίς, γιατί έχω πάρει άδεια από την γυναίκα μου. Οπότε εντάξει. Δεν έχεις φωτιά, ρε Απόλλωνα, από κάτω. Γιατί το άναψε. Έχει, ναι. Δεν φαίνεται. Καλό κόλμα, καλό μαγικά. Έτσι, έτσι, πες με τα μάτια. Κοριτσάρα μου, είσαι κοριτσάρα μου. Μας βλέπει και ο άντρας. Όχι, την πάθαμε. Εγώ Απόλλωνα αισθάνομαι ότι είσαι εντάξει με αυτό. Και εγώ έτσι αισθάνομαι. Δοκίμασε το ίδιο. Πάρα πολύ εσύ, άραγε πιο λίγο που λέει και το τραγούδι. Νιώθουμε άραγε το ίδιο. Εσύ κάτι πιο λίγο. Νιώθουμε άραγε το ίδιο. Εσύ κάτι πιο λίγο. Μπανάνα βλέπω. Ούτε ξέρω τι κάνω, σεφ. Αλήθεια? Αλήθεια. Δηλαδή? Τα ρίχνω. Ναι. Και θα δω. Και ό,τι γίνει. Ναι. Έτσι πάω. Τι συνταγή είναι αυτή? Δική μου. Τα αυγά δεν πολύ πετύχανε η Παρασκευή που ήθελα να κάνω λόγω χρόνου. Δυσκολεύομαι αρκετά τώρα να ανοίξω το ζυμαρικό, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πες τι έχεις σκεφτεί. Καλώς τον. Τι έχω σκεφτεί? Εξτρεμ καταστάσεις με τη βοήθεια των παιδιών. Είναι τολμηρό. Πόσο τολμηρό? Πόσο τολμηρό? Θα σε δω μετά που θα δοκιμάσεις. Θα δω την έκφρασή σου και θα καταλάβω. Εμείς θα την πληρώσουμε πάλι εσύ. Τι να κάνουμε, αφεντικό, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος σε βοήθησε? Το κορίτσι εδώ, πανέμορφο, το κοιτάς και χάνεσαι, ρε παιδάκι. Ναι, ναι, ναι. Και ο φίλος μου ο Στάθης. Ωραία. Και ό,τι βγει τώρα, τι να κάνω. Εντάξει, ο Μιτσάρας αντί για πάρει τη γίγα της, καλύτερο μπορείς να το κάνεις, να το κάνεις. Αυτό δεν έχει σημασία. Έλα. Αντί για πάρει τη γίγα της, πες, πήρα το τέτοιο. Τι να κάνουμε, σηκώνουν οι γίγαντες. Είναι μια αλήθεια γι' αυτό, είναι μια αλήθεια αυτό. Λοιπόν, αφού με έχετε βοηθήσει ως τώρα, διαλέξτε πιάτο εσείς. Δεν έχει μαύρο. Να σου πω. Ας τα μαύρα, τι είμαστε, ρε. Να σου πω κάτι, ας το πιάτο και κάνω το αυγολέμονο και το βλέπουμε μετά στο σύστημα. Ναι, γιατί δεν έχω. Εγώ λέω πιο πολύ θα κρατάει αυγολέμονο εκεί. Αυτό εδώ, αυτό εδώ, εδώ, εδώ. Αλλά εκείνο είναι. Στο καφέ. Εδώ, αυτό. Αυτό, ναι. Αφού το αυγολέμονο είναι άσπρο. 10 τελευταία λεπτά. Αυτό δεν μου βγήκε. Κύριε δηλαδή, σήμερα. Φίλε μου, Golden Pin, Ευστάθιε. Πώς το βλέπεις? Δεν βλέπεις, ε? Δεν βλέπω. Κοίτα. Όχι ρε, πιο ωραίο. Όχι ρε, όχι. Πιο ωραίο θέλει. Δεν θα πέσει σε όλο πάνω. Κάτσε να δεις πώς θα το κάνω. Εντάξει, σε ευχαριστώ μέχρι τώρα που με βοήθησες. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσω μόνος μου. Και κοίτα να μαθαίνεις τώρα. Η πινελιά, η τελευταία έχει σημασία. Τρέμει το χέρι μου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Για δοκίμασε, βρε Απόλλωνα. Δοκίμασε. Κοίτα, δεν κάνει ο τρελός. Είναι τρελός. Α, είσαι τρελός για δέσιμο. Πήρα μια πείνα τώρα, παιδιά. Μην κόψει και λόρδα, γιατί όπως έχουμε πει αυτό το κορμί για να στηθεί, θέλει καύσιμο. 3, 2, 1, τέλος! Να καλημερίσουμε τον Απόλλωνα που είναι μαζί μας εδώ στο Breakfast at Star. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Τι σκέφτομαι όταν σε έβλεπα στο MasterChef? Θέλω να πάω μαζί σου για τσίπουρα και μεζέ. Θέλω να κάνουμε παρέα. Αυτό μου βγάζει. Άρα, όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Ρε σι Απόλλωνα. Ρε σι Απόλλωνα. Καλεσμένοι. Ευχαριστούμε. Γιατί μας απογοήτευσες χθες το βράδυ? Εγώ ήθελα να συνεχίσεις να υπάρχει στο MasterChef. Τι έκανες λάθος, ρε παιδί μου? Εντάξει, τώρα έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Προσπαθήσαμε, παλέψαμε. Μόλις πήρε το υλικό ο Δημήτρης, ένιωσα μια απογοήτευση, γιατί δεν το έχω ξαναδουλέψει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και κάτι που δεν έχει περάσει προς τα έξω. Εγώ έμεινα με την εντύπωση ότι στον προηγούμενο γύρο
αυτή ότι με τις δύο ποτιές που μπορεί να μην την πάρει, με τη μία ποτιά που δεν την παίρνει κανένας, ναι, ότι είχε τελειώσει το προηγούμενο γύρο. Νόμιζα ότι όπως και να έχει, κάποιος θα περάσει. Εγώ έφτιαξα ένα, γιατί άμα δείτε το επεισόδιο από την αρχή, δεν αναφέρεται πουθενά χθες ότι όποιος δεν έχει καλό πιάτο ή και οι δύο θα μείνει ποτιά. Να σε ρωτήσω κάτι, μήπως είχε αποσπάσει και λίγο την προσοχή ο εξώστης. Μήπως λίγο... Όχι, όχι, όχι. Απλά μόλις είδα το τέτοιο, το ειδικό, δεν μου ήρθε τίποτα στο μυαλό. Και ρωτούσα τον Δημήτρη και την Ελισάβετ, κατάλαβα ότι νεκρική ήταν. Μετά λέω, θα κάνω ένα πιάτο... Ναι, θα κάνω ένα πιάτο καλύτερο από τον Δημήτρη σίγουρα, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν ένας τέχνης και γαμώ τους τύπους, χαρακτήρας ωραίος, αλλά λέω θα το κερδίσω. Να σου πω κάτι. Και είχα μείνει με αυτή την εντύπωση, ότι πρέπει να κερδίσει ένας από τους δύο. Μέχρι τώρα στην εμπειρία σου, έχεις δει στρατηγικές να αναπτύσσονται, έχεις δει ανθρώπους να το βλέπουν διαφορετικά και όχι τόσο ρομαντικά όσο εσύ. Έχω δει και να πω κάτι, γιατί μου αρέσει να είμαι δίκαιος άνθρωπος. Επειδή βλέπω την εκπομπή και παρακολουθώ στο θέμα Δημήτρη Βασίλη, είναι 1000% έχει δίκιο ο Δημήτρη. Τώρα τα ευκόλου εννοούμε να παραλείπονται. Αυτό θέλουμε τώρα. Έχουμε απορία από το πρωί εδώ πέρα. Τι έγινε που μπορεί εμείς να μην είδαμε και τι έγινε ακριβώς με τον Βασίλη και τον Δημήτρη. Ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του. Ο Δημήτρης είναι ένα ευκολημένος άνθρωπος. Έχει χρόνια εμπειρίας, ο Βασίλης είναι πιο νέος, είναι ουσιώδης. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Άρα, τη γνώμη μου, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, εμένα κάποιος αν μου έλεγε αυτό πίσω στο backstage, άμα ήμουν ο Βασίλης, θα του έλεγα εσύ ψεύδισε, είσαι άδικο, ναι, τόπες και τόπες, ναι, μπλα 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 μπλα. Και σε κανέναν από τα παιδιά, γιατί είμαστε όλοι μαζί, εκεί που ήμουν από πίσω παρακολουθούσα, και όταν ξεκουραζόμασταν, δεν είπε κάτι τέτοιο Δημήτρη. Εγώ λέω αυτά που ξέρω εγώ. Και γιατί ο Βασίλης τότε επέμενε και είπε ότι του είπε ότι δεν είναι καλός μάγειρας και γι' αυτό τον επέλεξε. Όχι, δεν το είπε ποτέ αυτό. Δηλαδή, ο Δημήτρης πήγε από την αρχή, πάρτε το βίντεο και λέει: αν είναι να μπω στο σπίτι, θα μπω από έναν μάγειρα καλό και μπλα μπλα μπλα. Yeah. Και στο τέλος, μέσα παρένθεση, το έδειξε και χθες. Ναι, δεν θέλω να πω εκ του ασφαλούς. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Το είδαμε όλοι αυτό. Το είδαμε. Ίσως μπερδεύτηκε ο Δημήτρη και ο Βασίλης κατάλαβε λάθος το παιδί. Από όλο να σε δίκιο... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Έχεις πολλά να μας πεις. Έχω να σας κάνω μια πρόταση, άμα θέλετε. Βεβαίως. Την άλλη Πέμπτη. Ναι. Θα είμαι στην Αθήνα για κάτι δουλειές. Άμα θέλετε, έλα για καφέ. Βεβαίως. Θα τα πούμε από κοντά. Με χαρά σε περιμένουμε. Εννοείται. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο... Πήγαμε στην κουζίνα και είμαστε πανίμοι να φτιάξουμε μια πολύ ωραία γαλατόπιτα από το Σταύρο, το οποίο ήδη έχω μυρίσει και τρέχουν τα σάλια μου. Σταύρο. Πραγματικά σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Καλημέρα καταρχάς. Σήμερα θα γίνουμε φίλοι της γεύσης ακόμα περισσότερο. Νομίζω όλοι οι Έλληνες αγαπάμε το καλό φαγητό, είμαστε καλοφαγάδες. Το έχουμε συνδέσει με κάθε περίσταση. Χαρά, στεναχώριες, ακόμα περισσότερη χαρά. Μια μάζοξη με φίλους. Νομίζω το φαγητό είναι μέσα στη ζωή μας. Και νομίζω είναι και μια από τις ομορφιές της Ελλάδας μας, πέρα από τα ωραία μέρη που έχουμε, το να πηγαίνουμε σε τοπικές περιοχές και να δοκιμάσουμε τοπικές παραδοσιακές συνταγές, έτσι όπως κάνουν οι ντόπιοι, που είναι φανταστικές με τα δικά τους προϊόντα, που είναι εξαιρετικοί και αυτό θα μας το χαρίσει η νέα καμπάνια Φίλη της Γεύσης από τη Φιλαδέλφια, το οποίο είναι, δίνει τη θέση της στη συσκευασία της σε 10 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Μάνη και θα κάνουμε εξαιρετική γαλατόπιτα. Είναι φανταστική, είναι πανεύκολη πραγματικά, λίγα υλικά. Τα περισσότερα τα έχουμε στο σπίτι μας. Μαζί με το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια θα έρθει και θα δέσει όλο αυτό με μια μοναδική γεύση και μια πολύ ωραία κρεμμόδη υφή. Θα συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολη. Και λοιπόν, τι πάει η γαλατόπιτα? Πάει ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Μπορούμε να βάλουμε και παγωτό που σου αρέσει. Εμείς θα κάνουμε σήμερα ένα εξαιρετικό φρόστινγκ με τυρί κρέμα Φιλαδέλφια και κανελίτσα. Γιατί νομίζω γαλατόπιτα με κανέλα είναι κάτι το φανταστικό. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τη συνταγή μας. Έχουμε βάλει σε ένα μπολάκι
6 αυγουλάκια σε θερμοκρασία δωματίου και 2 κρόκκι σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε βγάλει μισή ωρίτσα έξω από το ψυγείο μας πριν αρχίσουμε τη διαδικασία, γιατί θέλουμε να πάρει ομαλή θερμοκρασία μέσα στο φούρνο μας. Γιατί μετά θα ψηθεί το αυγό μας μέσα στο φούρνο και δεν θα μας αρέσει και θα μυρίζει αυγό η γαλατόπιτά μας. Άρα σημαντικό, βγάζουμε τα αυγά μας μισή ωρίτσα με 40 λεπτά εκτός ψυγείου και χρησιμοποιούμε 6 αυγά ολόκληρα και 2 κρόκκους. Λοιπόν, τα σπάμε ελαφρώς και προσθέτουμε κρυσταλλική ζάχαρη. Ίσα-ίσα θέλουμε να τη σπάσουμε, δεν θέλουμε να φρατέψουμε τα αυγά μας. Θέλουμε να γίνει φλάτα, άρα όσο το χτυπάμε θα παίρνει αέρα μέσα το αυγό μας, άρα θα γίνει και διόγκωση στο φούρνο μας. Άρα δεν θέλουμε να το χτυπήσουμε πάρα πολύ. Ίσα-ίσα να σπάσει η κρυσταλλική ζάχαρη μαζί με τα αυγουλάκια μας. Εδώ, τέλεια. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πραγματικά λατρεμένη. Να πω ότι στη Μάνη, επειδή δεν έχω πάει, θέλω να πάω, η αλήθεια είναι, λατρεύω, έχει τρομερή γαστρονομία τοπική. Έχουμε συνταγή γαλατόπιτας με φύλλο και χωρίς φύλλο. Εμείς σήμερα κάνουμε χωρίς φύλλο. Είναι λίγο πιο εύκολη και νομίζω είναι και λίγο πιο γαλατόπιτα. Είναι και πιο γαλατόπιτα, είναι και πιο ελαφριά. Είναι και πιο ελαφριά, εννοείται, γιατί δεν έχει το φύλλο. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα αυγά μας με την ζαχαρίτσα και πάμε τώρα λιωμένο βουτυράκι μέσα. Ίσα-ίσα, ανακατεύουμε. Και τώρα κατευθείαν, χωρίς να χάνουμε χρόνο, προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Γαλατάκι. Επίσης σε θερμοκρασία δωματίου, όλα θέλω να το έχετε βγάλει τα υλικά σας ένα μισά ωράκι που ξεκινήσατε τη συνταγή. Ανακατεύουμε. Χύλισμα βανίλιας που πάει εξαιρετικά. Να το βάλουμε με ένα κουταλάκι. Νομίζω χύλισμα βανίλιας, κανέλα, ζάχαρη, άχνη, γάλα ποιοτικό, ωραίο και τυρί κρέμα Φιλαδέλφια μέσα που θα έρθει και θα δέσει. Το οποίο δεν είναι μόνο για γλυκές και αλμυρές συνταγές το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια. Μπορείτε να το καναλώσετε στο πρωινό σας σκέτο, είτε σε ένα σνακ σε μια φέτα ψωμί με λίγο αγκουράκι πάνω ή με λίγο σολομό. Οτιδήποτε θέλετε. Και ακόμα να κάνετε και εξαιρετικές συνταγές γλυκές ή αλμυρές, πολύ εύκολα και θα δώσει μοναδική γεύση και ωραία κρεμόδι φύ. Φανταστικό. Λοιπόν, άρα έχουμε τελειώσει το ανακάτεμα και πάμε τώρα να προσθέσουμε μέσα τι έχει μείνει. Αλευράκι και ξύσμα από ένα λεμονάκι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ το άρωμά του. Μας ταιριάζει πολύ και θα ισορροπήσει όλη τη γεύση από τα αυγά. Γιατί ξέρουμε, λεμονάκι καλύπτει τη γεύση από τα αυγά, όπως και το ξύδι. Γι' αυτό και στις πίτες ή σε κάποιες φάρσες βάζουμε λίγο ξυδάκι, γιατί πάντα η οξύτητα βοηθάει στο να μην μυρίζει το αυγό μας στο ψήσιμο. Άρα, ξύσμα από ένα λεμονάκι, εδώ να μουσχομυρίζει. Αχ, φανταστικό. Λοιπόν, τέλεια. Έφυγε και αυτό μέσα. Και τώρα όλο το αλευράκι επίσης μέσα. Τέλεια. Ανακατεύουμε ελαφρώς. Να πούμε ότι εννοείται θα είναι υδαρές στο μείγμα μας, γιατί θα ψηθεί στη θερμοκρασία του φούρνου μας. Στους 170 βαθμούς στον αέρα θα προθερμάνουμε πολύ καλά το φούρνο μας. Στη μεσαία σχάρα και θα το ψήσουμε για ακριβώς 35 με 40 λεπτά και ίσα-ίσα να αρχίσει να ψήνει το αυγό, αλλά δεν θέλουμε παραπάνω από 170 βαθμούς, γιατί θα μας ψηθεί το αυγό και θα γίνει σαν ομελέτα. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, άρα εδώ βγάζουμε το φουέ, ίσα-ίσα να πάρουμε λίγο τα τυχώματά μας, να το βοηθήσουμε να ομογενοποιηθεί. Είναι πραγματικά, δεν είναι πολύ εύκολη συνταγή μέχρι τώρα. Τώρα ναι, ένα πολύ. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, ακριβώς. Και νομίζω οι τοπικές συνταγές, ειδικά όταν πάμε και τις ανακαλύπτουμε εμείς οι ίδιοι, και τώρα που μας δίνει τη δυνατότητα αυτή η νέα καμπάνια του Τυρί Κρέμα Φιλαδέλφια να τις έχουμε στο σπίτι μας, νομίζω είναι μια πολύ ωραία ενέργεια και ειδικά για εμάς τους Έλληνες που σημαίνει πολύ ωραία, σημαίνει πάρα πολλά η τοπική γαστρονομία. Νομίζω ότι τώρα δίνει τη δυνατότητα ακόμα και στην Αθήνα να δοκιμάζουμε διαφορετικές γεύσεις. Και εμείς τώρα δείχνουμε μια τοπική συνταγή που νομίζω ότι την έχω λατρέψει και την έψαξα και πάρα πολύ, τις κάνω πολλές δοκιμές για να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Λοιπόν, τέλεια, πάει αυτό πίσω. Ταψάκι. 25x33. Θέλουμε ένα μικρό ταψάκι, δεν θέλουμε πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι η δοσολογία μας για να βγει μια μικρή γαλατόπιτα. Και παίρνουμε βουτυράκι, λίγο μαλακωμένο. Εδώ και ίσα-ίσα τι κάνουμε, το περνάμε πάνω στο ταψάκι μας. Λίγο. Το περίσσιο θα το βγάλουμε, δεν το θέλουμε. Ίσα-ίσα για να μην κολλήσει και να ξεφορμαριστεί πολύ εύκολα μετά η γαλατόπιτά μας. Εδώ. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Εδώ. Λοιπόν. Δεν θέλουμε παραπανήσιο βουτυράκι, το ξαναλέω. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, έφυγε αυτό. Και πάμε τώρα. Με ένα. Πού είμαστε, εδώ. Λίγο, ένα μικρό θέλω φουέ τώρα, γιατί έχει γρομπαλάκια. Δεν θέλουμε να έχει γρομπαλάκια, θέλω να το προσέξετε. Να μου το χτυπήσετε λίγο όπου έχει γρομπαλάκια δυνατά. Μπορούμε να το κάνουμε και με μίξερ. Μπορούμε να το κάνουμε και με μίξερ, δεν χρειάζεται όμως, γιατί θα κάνουμε και το frosting. Δεν χρειάζεται να λερώσουμε παραπάνω σκεύη. Άρα, ίσα-ίσα παίρνουμε το αλευράκι στις άκρες. Κοιτάξτε εδώ, πραγματικά είναι πανεύκολο. Και τελευταίο υλικό τι είναι? Το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια, 300 γραμμάρια, θα δώσει μια πλούσια υφή στη γαλατόπιτά μας και μια πολύ ωραία γεύση. Άρα πάει αυτό μέσα όλο. Κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν. Λοιπόν, και τώρα το μόνο μας μένει είναι να ομογενοποιήσουμε το μείγμα μας και να το βάλουμε να ψηθεί στους 170 βαθμούς, όπως είπαμε, στον αέρα, στη μεσαία θέση του φούρνου μας, για ακριβώς πόσο? Για 35 λεπτά. Δεν παίζει, 35 με 40 λεπτά. Λοιπόν, άρα ομογενοποιούμε
και φύγαμε για φούρνο. Πολύ σημαντικό βήμα είναι αυτό που θα κάνουμε μετά, με το που βάλουμε το μείγμα μας μέσα στο ταψάκι μας. Θέλω να μου χτυπήσει ένα αυγουλάκι με δύο κουταλιές σούπας νεράκι και δύο κουταλιές σούπας ζάχαρη, γιατί θέλω να το αλείψουμε από πάνω με ένα πινελάκι, γιατί θέλω να όταν ψήνεται να κάνει αυτό το κροκάν γεύση, το ρουστίκ. Θα πάρει και το χρώμα του. Ναι, σαν σαμπρουλέ. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί η γαλατόπιτα η κλασική το θέλει αυτό. Να κάνει πετσούλα δηλαδή το αυγό πάνω και να έχει αυτό το ρουστίκ στοιχείο. Άρα εδώ ανακατεύουμε γύρω-γύρω να σπάσουν ό,τι έχει για να ψηθεί ομοιόμορφα και το αυγό μας και όλη η γαλατόπιτά μας. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, στην ουσία ένα ανακάτεμα είναι όλη η συνταγή. Πολύ γρήγορο. Έτσι καταλαβαίνετε, ένα ανακάτεμα είναι. Δεν θέλει τίποτα. Καλό χέρι. Λοιπόν, καλό χέρι, ναι. Λοιπόν, όλο στο ταψάκι που έχουμε περάσει βουτυράκι. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό το μείγμα μας. Πάει όλο μέσα, εδώ. Τέλεια. Πάει εδώ πίσω. Και το μόνο μας μένει τώρα είναι να κάνουμε τι, το αυγουλάκι και τη ζάχαρη που είπαμε και το νεράκι για να αλείψουμε πάνω την γαλατόπιτά μας. Ένα αυγουλάκι μέσα. Έφυγε, τέλεια. Εδώ και εδώ. Ζάχαρη κρυσταλλική μέσα και το νεράκι που σας είπα. Α, όλα μαζί μέσα. Όλα μαζί, θα χτυπήσουμε ένα πυρουνάκι. Ίσα-ίσα να σπάσει το αυγουλάκι μας και μετά θα λείψουμε από πάνω την γαλατόπιτα. Εδώ. Τέλεια, λοιπόν. Φύγαμε. Εδώ. Και το παίρνουμε εδώ πέρα το μείγμα μας και ελαφρώς, ίσα-ίσα από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Όσο μπορούμε το απλώνουμε δηλαδή. Ακριβώς. Εδώ. Τέλεια. Απλώνουμε από πάνω το μείγμα μας. Τέλεια. Και τώρα ψήνουμε στη μεσαία θέση του φούρνου σε 170 βαθμούς για ακριβώς 40 λεπτάκια. Τέλεια. Έφυγε αυτό. Τελείωσε αυτό. Πάμε εδώ πίσω αυτά να καθαρίσουμε. Και τώρα πάμε να κάνουμε το frosting, το οποίο πάλι είναι φανταστικό και πολύ, πολύ εύκολο. Λοιπόν, όλα τα υλικά στην ουσία τα βάζουμε μέσα. Τυρί κρέμα Φιλαδέλφια για να μας δώσει αυτή την ωραία υφή στο frosting μας. 200 γραμμάρια ακριβώς. Εδώ. Λοιπόν, πάει όλο μέσα. Τέλεια. Μπορείτε επίσης να πούμε ότι αυτό το frosting θα πήγαινε εξαιρετικά. Μπορείτε να κάνετε και μια ωραία καραμέλα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το frosting έρχεται και καλύπτει τέλεια την γαλατόπιτά μας. Εξαιρετικά. Λοιπόν, άρα βούτυρο και κρέμα τυρί Φιλαδέλφια και το μελάκι και το χτυπάμε για 1-2 λεπτάκια ίσα-ίσα. Εδώ. Και νομίζω τι πιο ωραίο να μπορέσουμε τώρα να φτιάξουμε και να παίρνουμε γεύσεις από διάφορα μέρη της Ελλάδας μας, όπως η Σύρνο, τα Γιάννα, η Φλόρινα, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Και νομίζω με την καμπάνια Φίλη της Γεύσης αυτό μπορούμε να το έχουμε πολύ εύκολο και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους Έλληνες που το φαγητό παίζει κύριο λόγο στη ζωή μας. Άρα ανακατεύουμε τον τυρί κρέμα Φιλαδέλφια μαζί με το μελάκι, ζάχαρη άχνη, δύο κουταλιές ίσα για την υφή και κανελίτσα. Και τελευταίο υλικό που θα βάλουμε σιγά σιγά για να το φέρουμε στην υφή που θέλουμε είναι το γαλατάκι. Τέλεια. Και βάζουμε και το γαλατάκι. Τα χτυπάμε για 1-2 λεπτά και ίσα να πάρουμε αυτή την κρεμόδη υφή. Πάμε να σερβίρουμε ένα κομματάκι γιατί είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Εδώ. Έτσι, ένα καλό μπαμπάτσικο σου. Ένα καλό κομμάτι εννοείται, Γιώργο μου. Παίρνουμε μία. Εδώ σπατουλίτσα. Γαντάκι να βάλουμε για να είμαστε ωραίοι. Τώρα το frosting με το που χτυπηθεί 1-2 λεπτά και δείτε ότι έχουν σπάσει όλοι οι κόμποι. Είναι πανέτοιμο, το κρατάτε σε ένα μπολάκι στο ψυγείο σας και σερβίρετε με κάθε κομμάτι από πάνω. Λοιπόν, να σερβίρουμε εδώ ένα κομματάκι. Βασικά δύο κομματάκια. Με κατάλαβες. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Έτσι, μπράβο. Εδώ δύο κομματάκια. Κοιτάξτε εδώ. Θα πάρουμε και λίγο από το frosting που κάναμε. Κοιτάξτε εδώ η φία από το τυρί κρέμα Φιλαδέλφια. Oh. Λίγο από πάνω frosting. Oh. Και κόβετε κομματάκι. Παίρνετε frosting και γίνεται ο χαμός. Θέλει να τρέξει και λίγο, τρέχει και λίγο. Εδώ. Έτσι, να τρέχει. Νομίζω αυτό με λίγη ζάχαρη, άχνη ακόμα από πάνω και κανελίτσα είναι η καλύτερη γαλατόπιτα μάντς που μπορείτε να φάτε για να έχουμε μια όμορφη Τρίτη. Και η καμπάνια Φίλη της Γεύσης συνεχίζεται γιατί έχουμε πολλές περιοχές της Ελλάδας μας. Λοιπόν, μπορεί να μας γλυκάνε πάρα πολύ ωραία ο Σταύρος με την γαλατόπιτα, αλλά έχουμε ένα νούμερο ένα. Φωτιά, ετοιμαστείτε για το νούμερο ένα. Δεχόμαστε το Θράσο, ο οποίος
Τον είδαμε χθες. Τι κάνετε? Στο MasterChef. Στράσο μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Πώς είστε? Γεια σου, Στράσο. Είστε πανέμορφη από κοντά, ακόμη πιο όμορφη και εντυπωσιακή. Πες το εκεί στην κάμερα, η Έννη, η καμερά σου, πες το και πέντε, πες κούκλι. Κούκουλι. Ο γελαστός άνθρωπος που είδα στο MasterChef είσαι εσύ. Να είστε καλά, ότι μπορώ να κάνω και με αυτό. Λοιπόν, είσαι γελαστός, δεν σε πτωεί τίποτα, έφυγες, μπήκες δεύτερη ευκαιρία. Τώρα ξανάφυγες, ναι, τίποτα. Ναι. Γελαστός. Προδοσίες, καθόματα, το ένα το άλλο. Εγώ δεν εννοούμε από τίποτα τέτοιο, να ξέρετε, παιδιά. Εντάξει, το γελάκι σου λίγο το έχασες όταν σε επέλεξε η Φανή. Το είδαμε όλοι αυτό. Εντάξει, κοιτάξτε, είναι και οι συνθήκες, η αναμονή, το ένα το άλλο. Είμαστε έτσι κι αλλιώς με ένα παγωμένο χαμόγελο, γιατί έχουμε την αγωνία όλη αυτή του τι θα γίνει. Εκείνη τη στιγμή όμως, να σας πω την αλήθεια, την επέλεξα κι εγώ τη Φανή. Δηλαδή και η Φανή καημένη έψαχνε ποιον. Και επειδή την είδα ότι σκάλωσε για ένα δευτερόλεπτο το βλέμμα της σε μένα, της λέω έλα, έλα. Περίμενες, δηλαδή θα πει εσένα. Κοιτάξτε, δεν το περίμενα, αλλά της είπα ότι στην τελική, αν δεν βρίσκει και κανένα, να με εδώ είμαι. Δηλαδή, εντάξει, μην μείνεις και μόνη σου με ένα μαχαίρι στο χέρι και γυρνάς. Είχε επιλογές όμως να διαλέξει και άλλο σίγουρα, μονομάχο. Σίγουρα, σίγουρα. Διάλεγε τρίτη και έτσι θα μπορούσε, είχε κόσμο δηλαδή να διαλέξει που την περίμενα από κάτω. Αφού ξεκινήσαμε αυτό που λες και εσύ για τη Φανή, λίγο τις προδοσίες και τα λοιπά, πάμε να δούμε ένα βίντεο να δεις και εσύ τι είπε η Φανή για όλα αυτά. Ναι, θα το δω. Πιστεύω στον εαυτό μου, έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Είμαι δυναμικός χαρακτήρας, στο να το αρνηθώ δεν έχει νόημα. Διάλεξες το Θράσο, γιατί? Πρώτο μου σκέψη ήταν να διαλέξω τον κύριο Απόλλωνα. Διάλεξα το Θράσο γιατί ήταν μια επιλογή η οποία θα με πήγαινε πιο κοντά στο στόχο μου. Τον είχα δει στην πρώτη φάση στο bootcamp, τον βοήθησα και όσο μπορούσα. Έχει πάρα πολύ έντονη φαντασία, πάρα πολύ όρεξη, πάρα πολύ αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ, σαν Φανή, θεωρούσα και θεωρώ ότι τεχνικά τουλάχιστον έχω αυτό που λείπει από το Θράσο και μπορούσα να υπερισχύσω. Κάτι έρθει και κοντά όμως, εσύ, Φανή μου. Μέσα στο διαγωνισμό είμαστε για ένα κοινό σκοπό όλοι. Ο καθένας θα κοιτάξει να υπερισχύσει του αλλού. Δεν μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ότι είναι φίλος μου ή δεν είναι. Είχα ένα στόχο, βήμα-βήμα πάμε πιο κοντά στο στόχο και ένα βήμα ήταν αυτό. Αν έμπαινε ο Θράσος στο παιχνίδι θα με βοηθήσει πολύ ψυχολογικά. Λέω, Φανή, άσε τους ενδυσμούς στην άκρη, δεν είναι η ώρα. Πας για κάτι, για ένα στόχο και αν αφήσεις τους συναισθηματισμούς να μπουν μέσα σου, θα το χάσεις κάποια στιγμή. Όταν μπεις στο σπίτι και κάνεις φίλους και πρέπει να έχεις ένα αντίπαλο φίλο σου, θα αφήσεις και εκεί το συνέστημα στην άκρη. Έχω έρθει καλώς εκώς πολλές φορές στη ζωή μου στο σημείο που του να πρέπει να επιλέξω ανάμεσα στο συνέστημα και τη λογική. Οπότε ναι, δεν θα με επηρεάσει το συνέστημα προκειμένου να πετύχω έναν στόχο μου. Σαν να σου φύγε λίγο το χαμόγελο τώρα. Τι έγινε, Θράσο? Κάπως τράβωσε. Κάτι. Κοιτάξτε, τα παιδιά που είναι μέσα είναι μάγειρες. Οι μάγειρες στη ζωή τους το μαχαίρωμα το έχουν στην καθημερινότητά τους. Ναι. Δεν είναι λοιπόν ότι θα κατηγορήσουμε κανέναν άνθρωπο. Είναι στοιχείο επιβίωσης στην ουσία, σε μια κουζίνα, το να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Τώρα δεν θα κατηγορούσα τη Φανή σε καμία περίπτωση. Και είναι ακόμα φίλη μου. Ένιωσες όμως να κάνει κάτι τέτοιο η Φανή προς εσένα? Γιατί εγώ έχω πολλά επιχειρήματα για να σκεφτώ ότι ήταν άδικο ίσως αυτό που έγινε προς εσένα χθες. Η μοναδική αδικία που συνέβη όντως, που διαπίστωσα και εγώ δηλαδή, είναι ότι επειδή είχα πολύ καλές σχέσεις με τη Φανή, ήξερα ακριβώς σε ποια σημεία ήμουν δυνατός και σε ποια αδύναμος. Μόνο αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εγώ ήξερα η Φανή ότι δεν σκαμπάζω γρή από γλυκά. Ναι. Παρόλα αυτά τη δυσκόλεψα. Διότι δεν πήρα τίποτα από τα υλικά μου, δεν ήταν τίποτα ώστε να βγάλει κάποιος άνθρωπος γλυκό. Είχα σκεφτεί εγώ μόνο αυτό που είχα στο μυαλό μου. Δεν είχα πάρει ούτε πράγματα για ζύμη καν. Και ήταν αυτό το γλυκό που έβγαλα εγώ κάτι πολύ συγκεκριμένο και μελετημένο από πριν. Τώρα δεν ξέρω αν όντως τη δυσκόλεψα τη Φανή ή όχι, γιατί προφανώς και για να διαλέξει η Φανή τη σοκολάτα θα ήξερε ότι αυτή έχει στο μυαλό της κάποιες παρασκευές. Ξέρω ότι εσύ όμως δεν το έχεις με τη σοκολάτα. Σίγουρα το ήξερε αυτό. Τώρα αυτό είναι για το κρίνο, το κοινό να το κρίνει. Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτά. Δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο φαντασία έχεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις. Ναι.
Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μου πλεονέκτημα. Το ότι είμαι εφάνταστος. Η Φανή διάλεξε δεύτερη τα υλικά. Είχε και άλλα υλικά. Όταν ναι. διάλεξε τη σοκολάτα, ναι. εκείνη την ώρα σοκαρίστηκες. Είπες τι πάει να κάνει. Τα πόδια. Και ύστερα γονάτισα, έκατσα κλαδόν. Και λέω τώρα πάμε. Εγώ πιστεύω ότι η Φανή ήταν σαν να το πήγαινε, ήταν πολύ αποφασισμένη και το πήγαινε all the way για να σε κατατροπώσει. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ το επιχείρημα ότι είμαστε φίλοι να μπούμε μαζί για να μείνει ο ένας από τους δύο. Γιατί έχουμε δει εσένα και να τη βοηθάς. Επίσης θα χρειαστεί ένα στήριγμα κάποια στιγμή μέσα στο σπίτι, φαντάζομαι, η Φανή. Και δεύτερον, ας σου έδινε και εσένα την ευκαιρία να ανταγωνιστείς κάποιον άλλον για να περάσετε και οι δύο. Αυτό εμένα δεν μου κολλάει. Σίγουρα, σίγουρα. Και μέχρι και στην παρέα που είχαμε εκεί πέρα φτιάξει έτσι πρόχειρη, ας πούμε, μια πρόχειρη κλίκα, ας πούμε, εισαγωγικά. Δεν τους καλοφάνηκε. Βέβαια, να σας πω κάτι, επειδή εγώ ήμουν πολύ χαβαλές και έξω καρδιά, πιο πολλοί άνθρωποι μένουν στο χαρακτήρα μου πολλές φορές παρά στις μαγειρικές μου ικανότητες. Δηλαδή, η Φανή μου το είπε και εμένα ότι εκείνη τη μέρα, αν είχα κάνει γκανάζ αντί για σοκολατάκι, αν είχα κάνει τρουφάκι αντί για σοκολατάκι, ίσως και να περνούσα εγώ και ότι με φοβήθηκε και η ίδια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα παιδιά δεν με είχαν και για μάγειρα. Ναι, αλλά δεν σε ενόχλησε αυτό. Δεν πήγε εκτός ασφαλούς η Φανή, δηλαδή, θεωρείς. Πήγε εκτός ασφαλούς, 100%. Πήγε. Αλλά έτσι με είχαν και όλοι οι υπόλοιποι. Και νομίζω ότι παρόλο που, εντάξει, σας είπα σε αυτό το χώρο, το περιμένει στο πίσω πλάτο το μαχαίρωμα, παρόλο που βλέπεις έναν άνθρωπο με ωραία προσωπικότητα, λες ότι μόνο αυτό θα είναι αυτός, οπότε θα ήμουν και στόχος και άλλων, θέλω να πω. Οπότε η Φανή θεωρείς ότι ήταν μισόπλατο μαχαίρωμα αυτό που έκανε σε σένα. Όχι, δεν ήταν ακριβώς πισόπλατο, διότι τουλάχιστον από άτομα τα οποία γνωρίζω και τους το επιτρέπω σε εισαγωγικά κάτι τέτοιο, δεν θα το θεωρούσα ποτέ έτσι. Το θεωρώ ότι είναι μια νέα κοπέλα που θέλει να αρπάξει την ευκαιρία της. Δεν ενοχλήθηκε καθόλου. Αλλά υπήρχαν τόσοι άνθρωποι εκεί. Δεν την άρπαξε με κάποιον άλλον, την άρπαξε με σένα. Εγώ από αυτή τη διαδικασία βλέπω ότι έχασα σε μια αναμέτρηση. Τώρα, το ποιος με επέλεξε και αν εκμεταλλεύτηκε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου ή της μαγειρικής μου ικανότητας, δεν είναι μέρος της ήττας μου. Ναι, δεν σε πείραξε δηλαδή αυτό που έκανε. Η ήττα μου ήταν ότι εγώ με τις επιλογές που έκανα έχασα για το πιάτο. Αυτό μου έχει μείνει εμένα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι στοιχεία, ας πούμε, που χρησιμεύουν περισσότερο στους γύρω παρά σε εμένα. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι έχασα για τον τάδε λόγο. Αυτό είναι που μου χρησιμεύει εμένα και ότι σε επόμενη αναμέτρηση, σε επόμενη προσπάθειά μου ενδεχομένως να μπω στο MasterChef, θα είμαι πολύ καλύτερα προετοιμασμένος. Μισό λεπτό, βρεσί θράσο μου τώρα. Γιατί είναι πασιφανές ότι η Φανή εκμεταλλεύτηκε λίγο και τη σχέση που είχατε γιατί στο bootcamp στην προηγούμενη φάση. Ήταν εκείνη που σου δίνει καθαρά εντολές και σε βοηθούσε. Εδώ μου έλυσε τα χέρια, ναι, ναι. Και εδώ πέρα είδαμε ότι εκμεταλλεύτηκε. Δηλαδή πήρε στοιχεία από το bootcamp και σε εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά όλα τα δυνατά σου σημεία. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ. Στην ουσία έτσι έγινε. Ναι. Στην ουσία ήταν ότι πήραμε έναν άνθρωπο που είναι αδύναμος να τον περάσουμε μετά. Για να τον βγάλουμε έξω μετά. Ωραία, δεν σας αρέσει έτσι καλύτερα. Πολύ ωραία. Έτσι εξηγούνται. Πείστε μου, σας τα λέω καλύτερα. Θα σας ρωτήσω κάτι. Αν ήταν ανάποδα θα τη διάλεγες τη Φανή εσύ? Όχι, δεν θα διάλεγα τη Φανή, σίγουρα. Δεν είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου. Χωρίς να κατηγορώ το χαρακτήρα των άλλων. Έτσι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα. Αλλά εγώ δεν θα την επέλεγα, όχι. Δεν ξέρω ποιον θα επέλεγα, ειλικρινά, αν είχα τα τρία ναι. Ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή. Τη Φανή σίγουρα όχι όμως, Όχι, σίγουρα τη Φανή. Επειδή είναι φίλη σου. Ναι, αυτό, αυτό μετά από όλη αυτή την ιστορία που καταλήξαμε ότι είναι ακόμα φίλη σου. δηλαδή πώς μέσα σου. Έχουμε μεγάλη καρδιά. Έτσι, 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 έχουμε μεγάλη καρδιά. Είσαι περάνω πάντως, πρέπει να κρατάει κακία αυτό. Ναι, αυτό. Είμαι περάνω αυτή τη κακία. Αυτό που είπες, ναι, δεν είναι το λέω από υπεροψία. Αλλά αν θέλω κάτι να κρατήσω από τους ανθρώπους, επειδή το θεωρώ φυσιολογικό μέσα σε αυτόν τον χώρο. Γιατί ο κάθε χώρος έχει τα χαρακτηριστικά του, έτσι. Ναι. Όπως μέσα σε μια επιχείρηση, ποτέ δεν είναι κανένας φίλος σου. Mm-hmm. Έτσι και σε αυτόν τον χώρο ξέρεις ότι ποτέ δεν είναι κανένας φίλος. Από τη στιγμή που κρατάμε μαχαίρι. Ακούς Φανή! Σίγουρα δεν υπάρχουν φιλίες μέσα σε έναν τέτοιο χώρο. Σαν Διονύση πολύ... Χινάς, θα τσαφιέρωνες ένα τραγούδι. Από το. Διονύση Χινά. Διονύση, ναι, δισκογραφία σου. Αυτό που, το μοναδικό που έμαθα εκεί πέρα μέσα. Χτυπάει Φανή και πονάω εγώ. Ναι, χτυπάει, εκείνη πονάς εσύ όμως. Εμένα θράσο μου δεν μου μοιάζει με το Σχινά, πάντως θα το ξέρεις αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Καλά, χάρηκα. Στο επόμενο MasterChef, μπες δυναμικά. Το εύχομαι να είμαι δυναμικότερο. Δεν θα είναι και Φανή εκεί, οπότε μια χαρά. Δεν θα μου φανεί τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με Radio Booth Άση Μπίλιου και ένα υπέροχο challenge. Χαμό θα γίνει στο Breakfast at Star. Πιο καλά περνώ. Δεν σε σκέφτομαι. Δεν σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι.
Απόψε ραντεβού, αλλά τι θυμήθηκα τώρα, Ρελινάκη. Τι θυμήθηκα. Πόσο ωραία περνάγαμε πριν 20 χρόνια, Ρελινάκη. Αφού δεν γνωριζόμασταν τότε. Γι' αυτό. Ξεκινάμε στο Radio Booth. Καλή σας μέρα. Δεν ταράζομαι, γιατί έχω ωραία έρευνα. Λοιπόν, Γιώργο μου, ο κανόνας του τρίτου ραντεβού επιστρέφει. Σαν δηλαδή, το Spider-Man. Περίμενε, το τρίτο ραντεβού δηλαδή. Ρε παιδί μου, κάποτε θα δεις. Να είμαστε μαζί. Με το πρώτο ραντεβού. Άκου, από τα 90's και μετά αρχίζουμε και μετράμε. Δηλαδή, 5 πράγματα που πρέπει να κάνεις μέχρι να κλείσεις τα 30. Ναι. Τα 10 πράγματα που πρέπει να ζήσεις μέχρι τα 10 μέρες που πρέπει να πας στο εξωτερικό. Ωραία. Για παράδειγμα. Κάποτε το πρώτο ραντεβού αρκούσε για να δημιουργηθεί μια σχέση. Έτσι λέγαμε, όταν βγαίναμε τα φτιάχναμε. Τώρα, δηλαδή, στο πρώτο ραντεβού έλεγες, θες να τα φτιάξουμε. Καλά, έχεις τα... φύγε από τα 20 χρόνια πριν. Α, να φύγω. Φτάσω σήμερα. Λοιπόν, στο δεύτερο ραντεβού έλεγες να ξαναγνωριστούμε. Να μιλήσουμε για τα... να αφήσουμε τη συζήτηση που αφήσαμε πίσω, να την ξανακάνουμε. Ναι. Τώρα πλέον, παιδιά, θέλει 3 ραντεβού για να πούμε ότι ναι, μου κάνεις. Μπορώ να προχωρήσω. Μπορώ να τα κάνουμε την ίδια μέρα. Τα 3 ραντεβού. Ένα το πρωί πρωινό καφεδάκι, ένα το μεσημεριανό να μην βιάζει. Άκουσε με. Έλα. Ο κόσμος ψάχνει πλέον μια σταθερή σχέση λόγω COVID, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί, λόγω όλων αυτών που, που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος θέλει μια σταθερή σχέση και ξέρουμε όλοι ότι τα προφίλ στα social δεν λένε πάντα την αλήθεια. Καλά, αυτό το ξέρουμε γιατί όταν πας από κοντά στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ραντεβού λες την αλήθεια σου. Λοιπόν, οι φωτογραφίες επίσης δεν λένε πάντα την αλήθεια. Δεν μου απαντάει. Λοιπόν, όχι, την αλήθεια μου λέω. Θα καταλάβεις τα μάτια μου καταρχάς. Τι λες, Μαρή, που στα πρώτα ραντεβού, όλοι είμαστε κάποιοι άλλοι. Με λίγο, πώς να το πω, βάζουμε λίγο, πες το, λίγο σάλτσα παραπάνω, ρε παιδί μου. Λίγο αστερόσκονη στον εαυτό μας. Όχι, εγώ διαφωνώ. Τι διαφωνώ. Ωραία. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι γίνεται έτσι. Συγγνώμη, σε πήρε έτσι ο Αντώνης. Έτσι, ναι. Και είσαι ακριβώς ίδια μέχρι σήμερα. Καλά, ίδια. Καλά, δεν ξέρει, Φερλόπεζε ένα πράγμα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκου να σου πω. Το πρώτο ραντεβού, εγώ σου λέω ότι είναι έτσι. Το δεύτερο, δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί. Θα σπάσει, λέει. Από 6 μήνες κρατάνε τα σιρόπια. Όχι. Θέλω να σου πω ότι την πραγματική μας εικόνα θα τη βγάλουμε από το τρίτο ραντεβού και μετά. Άρα. Οπότε η έρευνα τι λέει, 3 ραντεβού για να δούμε αν μας κάνει ή δεν μας κάνει ο άλλος. Θέλουν και οι δύο πλευρές να γνωριστούν καλύτερα. Και η συνάντηση από κοντά πάντα λέει την αλήθεια. Δεν αρκεί όμως ούτε ένα ούτε δύο. Θέλει 3 ραντεβού. Συγγνώμη. Δηλαδή στο τέταρτο. Εντάξει, είστε μαζί. Γιατί τώρα επειδή αποκάλυψε. Το τέταρτο κοιτάω νηφικό. Επειδή αποκάλυψε το τρίτο, τα φτιάχνουμε. Είμαστε μαζί στην ουσία, οπότε θα πάνε και για τέταρτο. Ναι, μετά είμαστε μια χαρά, μετά μένουμε μαζί. Στο πρώτο ραντεβού, Ελίνα μου, εσύ τι συζήτησες. Με τι ασχολούμαι, ναι. Ποια είναι τα χόμπι μου, όχι, τα ενδιαφέροντα. Τι ρώτησες, είπα, όχι τι είσαι. Α, εγώ μίλαγα μόνο. Άρα χρειάζεται. Στο δεύτερο ραντεβού είπε καμιά κουβέντα. Στο τρίτο μίλησε και μου λέει γεια σου, είμαι ο Αντώνης. Στο τρίτο λύση τη βήκαμε, κατάφερα. Λοιπόν, παρόλα αυτά καταφέρουμε και κάνουμε μια σχέση. Ναι. Δόξα τω Θεώ, περνάμε τα 15, 20, 30 ραντεβού και κάνουμε μια σχέση. Ποια είναι τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να πεις στον σύντροφό σου. Πάχινες. Να μου πει. Να σου πει ότι πήρες κάποια κιλάκια παραπάνω. Ναι, δηλαδή, αν του πω εγώ, αγάπη μου πάχινα. Περίμενε. Το όχι δεν αρκεί. Πρέπει να κάνεις από πίσω ένα. Όχι καλή. Δηλαδή, κάνει και ένα τίναγμα του τύπου. Όχι, παιδί. Είναι δυνατόν, αγάπη μου, ποτέ. Αυτό. Δηλαδή, το όχι, αγάπη μου, σε μια χαρά δεν φτάνει. Δηλαδή, το τίναζω. Αυτό. Θέλει τίναγμα. Εσύ έχεις μείνει, μωρό μου, τι να σου πάρω να φας. Αυτό. Θέλει τίναγμα. Από τον σύντροφό σου το θες αυτό. Την αλήθεια από ποιον το θες. Από τον εαυτό μου μόνο. Από τον εαυτό σου μόνο. Λοιπόν, το χειρότερο όντως πράγμα είναι αυτό. Να πεις στην σύντροφό σου, έχεις πάρει λίγα κιλάκια παραπάνω όσο μπορείς, πες το από την άκρη της πόρτας και βγάλε μόνο το κεφάλι. Αγάπη, πήρες λίγα κιλάκια. Μην το πείτε από πολύ κοντά. Το άλλο που μπορεί να σου πει είναι να του πεις πεινάω, να παραγγείλουμε και σου πει να σου πει δεν πεινάω. Όχι. Κακό, δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι το πρώτο στη λίστα, είναι τα κιλά. Στο δεύτερο στη λίστα έρχεται τα γενέθλια και επέτειος. Αν ξεχάσει γενέθλια και επέτειο. Παιδιά, εδώ είναι. Άστα να πάνε. Μαντάρα. Εγώ το κάνω αυτό, τα ξεχνάω όλα. Τώρα έχει πέσει την περίπτωση τη δική μου που στην προκειμένη εγώ τα ξεχνάω. Οπότε είναι πρόβλημα. Μια ημερομηνία περίεργο. Το τρίτο είναι. Να μην παρατηρήσει ο άντρας, και αυτό δεν το παρατηρώ, το νέο look της γυναίκας στο μαλλί. Δηλαδή το κούρεψε λίγο, πήρε τις μύτες, πήρε τα δύο δάχτυλα. Που... Α, δύο δάχτυλα το κόψα, δεν το είδες. Πού να το δω. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αν με παρατηρείς, θα καταλάβεις ότι έχω κάνει άλλες δύο αντάβιες στη δεξιά πλευρά. Α, παπά. Κατάλαβες. Ή έκοψα ένα δάχτυλο από κάτω την ψαλίδα. Και εγώ δεν με αγαπάς, αν δεν το είδες αυτό. Λοιπόν, μετά στο τέταρτο είναι που κριτικάρουμε τη μαγειρική της. Καλά. Πώς το κάνεις έτσι το γιουβέτσι. Ναι, πώς το κάνει. Η μάνα μου το κάνει καλύτερο. Έχω θέμα σε αυτό. Έχω θέμα. Δεν θέλω να μου λέει ότι δεν είναι ωραίο αυτό που έφτιαξα. Το τρώει, ναι. Υποχρεωτικά. Κοίτα, το να μην το φάει δεν με ενοχλεί. Πες μου δεν πεινάω. Μην μου πεις δεν είναι ωραίο.
Πε μου, αγάπη μου, είμαι φουσκωμένο. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Ή, ναι. Μου λένε συνέχεια ότι βάζω αλάτι πολύ στο φαγητό. Έχει παίξει και στο TikTok πάρα πολύ αυτό. Με κράζει ο κόσμο. Αλλά εντάξει, ρίχνω λίγο παραπάνω αλάτι. Πρέπει να μου το πει. Έχει συγκρίνει ποτέ με τη μητέρα του. Η μάνα μου το κάνει καλύτερο. Όχι, και εκεί εγώ το παραδέχομαι ότι είναι καλύτερη μαγείρισα από μένα. Πάλι, δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει. Ό,τι ακούσατε, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Για καλό σα μιλάμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το radio που το σημερινό και πάμε κατευθείαν στην Άση και στι αστρολογικέ προβλέψει για σήμερα. Εδώ είμαστε Τρίτη σήμερα και είναι μια μέρα που έχει απρόπτα να το πω, εκπλήξεις, έχει μια ανησυχία γενικότερη. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια όψη ανάμεσα στον Άρη και τον Ουρανό. Είναι μια κάπως, θα το βάλω έτσι εισαγωγικά, ηλεκτρική όψη, ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα. Μπορεί να φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμά μας, άλλα να είχαμε υπολογίσει να κάνουμε το πρωί, άλλα να προκύπτουν στη διάρκεια της ημέρας. Από την άλλη πλευρά μπορεί να μαθαίνουμε πληροφορίες οι οποίες λίγο έτσι ταράζουν, θα έλεγα, την ηρεμία μας. Παίζει και αυτό το σενάριο και μολονότι ότι η Σελήνη είναι σε ένα σταθερό ζώδιο και που της ταιριάζει κιόλας και που θα έπρεπε τα πράγματα να έχουν έτσι μια τέτοια λίγο πιο ισορροπημένη κατάσταση. Δυστυχώς αυτό αυτή η όψη Άρη Ουρανού είπαμε ότι δυναμητίζει λίγο τα πράγματα και φέρνει απρόπτα. Είναι η μέρα που θα το βάλετε έτσι από νωρίς στο μυαλό σας ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να υπάρχουν διάφορες εξελίξεις, διάφορα έτσι περίεργα που δεν τα περιμέναμε. Άρα να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, λίγο πιο ψύχρεμοι, λίγο πιο επινοητικοί. Για το καλό μας, βρε γυναίκα. Ναι, για την ψυχική μας ηρεμία, Σιμού. Και λίγο στο τέλος. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα. Ξεκινώντας φυσικά από τους κρυούς, που ο κυβερνήτης τους είναι ο Άρης. Όποτε κάνει όψη ο Άρης, σημαίνει ότι τους αφορά. Έτσι, λίγο πολύ. Σήμερα λοιπόν είναι από τις μέρες που χρειάζεται προσοχή να μην παραφορτώσετε το πρόγραμμά σας, γιατί μπορεί να έχετε μια τέτοια τάση, να βάλετε πολλά πράγματα, να υποσχεθείτε πολλά. Και δουλειά και σε φίλους και στην οικογένεια. Οπότε στο τέλος, και ακριβώς γιατί δεν είναι μια σταθερή μέρα που λες «ΟΚ, okay, ξέρω ότι στις 3 θα κάνω αυτό, στις 5 εκείνο και στις 7 το άλλο». Ακριβώς λοιπόν γιατί έχει αυτό το χαρακτήρα με τα απρόπτα και τα, αυτά που δεν περιμένεις, τα ουρανοκατέβατα, μπορεί να φανεί στο τέλος ασυνεπής σε όλα αυτά που υπόσχεσαι ή σε όλα αυτά που αναλαμβάνεις. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί κρυοί, προσέξτε λίγο παραπάνω το κομμάτι των υποχρεώσεων και των υποσχέσεων που δίνετε. Από την άλλη πλευρά, ο Ουρανός είναι μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με τα οικονομικά. Εκεί είναι και η Σελήνη. Ο Άρης και ο Ουρανός ως φύσεις πλανητών, συμβολικά πάντα, γιατί η αστρολογία είναι μια συμβολική γλώσσα, λοιπόν, δείχνουν παρόρμηση. Και εδώ πέρα λοιπόν, όταν οι παρορμήσεις αυτές αφορούν τον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει? Σημαίνει, α, τι ωραίο που είναι αυτό το τζάκετ που είδα, μήπως να το πάρω. Α, είναι και σε καλή τιμή, είναι σε έκπτωση, μήπως να το πάρω σε 3 χρώματα. Αυτό. Προσέξτε το λίγο παραπάνω. Δεν είναι, τέλος πάντων, να ξοδεύετε με αυτόν τον τρόπο οι εποχές κατάλληλες. Γι' αυτό λοιπόν περιορίστε όσο γίνεται και πειθαρχήστε στο κομμάτι των οικονομικών. Και εννοείται δεν παίρνουμε ρίσκα. Πάμε να δούμε Ταύρου. Σελήνη είναι στο ζώδιό σας. Τις πρωινές ώρες δημιουργεί έτσι λίγο μια ασφυξία, γιατί κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο που είναι στον υβροχό. Η ασφυξία έχει να κάνει κυρίως με θέματα που αφορούν υποχρεώσεις, δουλειά, ευθύνες. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε, ένα πράγμα, μια ανησυχία έτσι γενικά και αόριστα. Όχι, είναι όλα αυτά που σας βαραίνουν, όλα αυτά που έχετε να κάνετε, να φέρετε εις πέρας και αφορούν τα πρέπει. Τα πρέπει της δουλειάς, τα πρέπει των σπουδών, του διαβάσματος, τα πρέπει που έχετε απέναντι στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, με αυτή την όψη Άρη Ουρανού, μπορεί να νιώθετε λίγο εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα πλαίσιο, να θέλετε λίγο περισσότερη ελευθερία, να εκφραστείτε, παραδείγματος χάρη στον επαγγελματικό τομέα. Και αυτό όλο να σας ζορίζει. Όμως μην βλέπετε την μεγάλη εικόνα σε σχέση με τους όρους της σημερινής μέρας ή αυτής εδώ πέρα της εβδομάδας. Γιατί τα πράγματα θα εξελιχθούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε είναι κρίμα να αγχώνεστε και να ζορίζεστε για πράγματα που μπορεί να μην συμβούν και ποτέ, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό που έχετε στο μυαλό σας μπορεί να μην συμβεί έτσι όπως το έχετε, ενώ αρνητικά. Σημερινή μέρα, κοιτάξτε πόσο μπορείτε να προσαρμοστείτε
σε αυτά που είπαμε, γιατί έχει αλλαγές στο πρόγραμμα. Ο ουρανός είναι στο δικό σας ζώδιο και αυτή η όψη του Άρη σε τρίγωνο με τον ουρανό δείχνει, ναι, ότι μπορεί κάποια πράγματα να αλλάξουν, μπορεί να μην τα περιμένατε έτσι. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές οι αλλαγές ότι είναι και για κακό. Ακόμα και αν η πρώτη ανάγνωση μπορεί για εσάς να είναι κάτι που δεν θέλετε πάρα πολύ, δεν το επιθυμείτε, θα δείτε ότι τελικά μια χαρά έγινε ό,τι έγινε ή άλλαξε ό,τι άλλαξε. Γι' αυτό σας λέω που προσπαθήστε να είστε λίγο πιο ψύχρεμοι σε ό,τι αλλάζει αυτή τη στιγμή και ειδικά μια μέρα σαν τη σημερινή. Πάμε να δούμε διδύμους. Τώρα εδώ πέρα για τους διδύμους, αυτή η όψη Άρη Ουρανού γίνεται σε ψυχολογικούς οίκους στο οροσκόπιό τους, που σημαίνει τι? Ότι από πλευράς διάθεσης η μέρα μπορεί να είναι κάπως, μπορεί να εκνευριστείτε με διάφορα πράγματα, μπορεί να νιώθετε ότι κάποιοι σας προκαλούν, είτε από το περιβάλλον της δουλειάς, είτε από το περιβάλλον του σπιτιού, να δείχνουν δηλαδή συμπεριφορές που δεν τις είχατε συνηθίσει. Και όλο αυτό το πράγμα να πυροδοτεί ακόμη περισσότερο μέσα σας, έτσι, ανησυχία, να γκρινιάζετε με το παραμικρό που μπορεί να γίνεται. Όλη αυτή όμως η γκρίνια ή ανησυχία έχει να κάνει με δικές σας ανασφάλειες. Μπορεί να είναι ανασφάλειες για τα επαγγελματικά, ανασφάλειες για τα οικονομικά σας. Υπάρχουν λόγοι για να, πώς το λένε, και αιτία ουσιαστική για να νιώθετε περίεργα. Απλά οι αφορμές μπορεί να είναι, ξαναλέω, μία συμπεριφορά η οποία μπορεί να είναι άκυρη από έναν άνθρωπο που έχει και αυτό στα δικά του όμως, γι' αυτό κοιτάξτε έτσι να δείξετε λίγη κατανόηση. Έχει λίγο άγχος η σημερινή μέρα, δεν θα σας το κρύψω. Κοιτάξτε ό,τι μπορείτε να κάνετε, τουλάχιστον σήμερα και μέχρι αύριο το πρωί. Από αύριο θα μπει σελήνη στο δικό σας ζώδιο, είναι διαφορετικά τα πράγματα και θα είναι και πιο ήπιες ημέρες σε σχέση με το ξεκίνημα της εβδομάδας. Πάμε να δούμε καρκίνους. Η έμφαση της σημερινής μέρας είναι στον τομέα που έχει να κάνει με τους άλλους στη ζωή σας. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Οι άλλοι είναι οι συνεργάτες σας, οι άλλοι είναι οι φίλοι σας, οι άλλοι είναι ο σύντροφός σας, οι άλλοι είναι οι ανταγωνιστές σας, οι άλλοι είναι οι εχθροί σας. Είναι όλη η γκάμα των άλλων στη ζωή μας και μάλιστα λένε ότι ο 7ος οίκος, γιατί εκεί ουσιαστικά είναι ο Άρης και θα βρίσκεται μέχρι τις 6 Μαρτίου, είναι ο οίκος των ανοιχτών εχθρών, αυτών που ξέρεις δηλαδή. Ξέρω ότι ο Γιώργος δεν με γουστάρει και ότι μπορεί να κάνει κάτι για να σαμποτάρει τη δουλειά μου. Το ξέρω όμως. Ενώ ο 12ος οίκος είναι αυτοί που δεν ξέρεις, που λειτουργούν παρασκηνιακά. Φίδια. Ναι, οπότε νομίζω ότι είναι, ναι, ξέρεις τι, είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις κάποιον που ξέρεις από την αρχή, ρε παιδί μου, δεν με γουστάρει. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Ή για λόγους συμφέροντος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτός ο άνθρωπος δεν με γουστάρει. Ξέρω όμως γιατί έτσι μπορώ να φυλάξω τα νότα μου. Όταν δεν ξέρω είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι, ναι, εδώ πέρα λοιπόν είναι οι άλλοι απέναντι σε εσάς. Τώρα, μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις τη σημερινή μέρα. Μπορεί να έχετε κι εσείς απρόσμενες συμπεριφορές, να έχετε εξελίξει στον τομέα που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, κάτι να σας ξενήσει, κάτι να το νιώσετε και απειλητικό, μπορεί και από έναν ανταγωνιστή σας ή μπορεί και από ένα συνεργάτη. Παίζει όλο αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι να μην το μεγαλώσετε στο μυαλό σας και επίσης να μην πιστέψετε ότι οι άλλοι ντε και καλά είναι πιο δυνατή από εσάς και ότι δεν μπορείτε να τα βγάλετε, να τα φέρετε εις πέρας, έτσι. Επίσης, δεν είναι ανάγκη να παίρνετε προσωπικά ό,τι συμβαίνει γύρω σας. Δεν, πώς το λένε, μια περίεργη συμπεριφορά κάποιου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι του φταίτε. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν ξύπνησε καλά, ότι έχει τα δικά του προβλήματα. Επειδή οι καρκίνοι όμως είναι παιδιά γενικά πολύ, έτσι, έχουν αυτό που λέμε ενσυναίσθηση και είναι και πολύ συναισθηματικά, πολλές φορές διαβάζουν αυτό που γίνεται στην ατμόσφαιρα, στο σπίτι, στη δουλειά, το διαβάζουν με ένα δικό τους τρόπο και θυματοποιούν λίγο τον εαυτό τους. Γι' αυτό λέω ότι θέλει λίγο προσοχή. Είναι μια πιο νευρική μέρα σήμερα, αλλά οκ, είναι μια μέρα, παιδιά, θα περάσει και αυτή. Πάμε να δούμε λέοντες. Σελήνη είναι στο ζώδιο του Ταύρου, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και μόλον ότι είναι μια σταθερή σελήνη, είπαμε ότι η όψη αυτή του Άρη με τον ουρανό δημιουργεί μια παρόρμηση, δημιουργεί μέσα στη μέρα απρόβλεπτες καταστάσεις ή μεγαλύτερη αστάθεια. Τώρα αυτό μπορεί να αφορά μία συνθήκη, έναν κανονισμό, μια απρόπτη κατάσταση στο χώρο της δουλειάς ή και του σπιτιού, κάτι που μπορεί να διαταράξει λίγο την προσοχή σας ή να σας δημιουργήσει μεγαλύτερο άγχος. Αν είστε γεννημένοι
τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εσείς επηρεάζεστε περισσότερο, άρα έτσι μπορεί να νιώθετε πιο ζορισμένοι, αλλά ακόμη και όσοι είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο, να το πω έτσι χοντρικά, του Αυγούστου, γιατί οι όψεις του Άρη επίσης αφορούν, πώς το λένε, και εσάς. Γενικά λοιπόν, του δευτέρου δεκαημέρου, προσέξτε λίγο παραπάνω σήμερα, μπορεί να προκύπτουν σενάρια αλλαγών και απρόοπτων και ξαφνικών αλλαγών και θα πρέπει να είστε λίγο πιο υπομονετικοί για να δείτε πώς θα βγει όλο αυτό το πράγμα. Μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Πάμε να δούμε Παρθένους. Για τους Παρθένους, Σελήνη βρίσκεται σε ένα ζώδιο φιλικό προς το δικό σας, είναι στο ζώδιο του Ταύρου. Με κάποιο τρόπο βοηθά να ενισχυθεί λίγο η αυτοπεποίθησή σας, να επιτύχετε κάπως πιο εύκολα τους στόχους που έχετε. Βέβαια, είπαμε ότι είμαστε σε μία μέρα που δημιουργεί εξαιτίας της όψης Άρη Ουρανού και μόλον ότι είναι μια θετική όψη αυτή. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και οι αλλαγές μπορεί να έχουν στο τέλος ένα θετικό αποτέλεσμα. Απλά όταν σου λένε, ξέρεις κάτι, πρέπει να φύγεις από εδώ και να πας εκεί, εκείνη τη στιγμή μπορεί αυτό να σε ταράζει. Και μέχρι να δεις ότι όντως είναι καλύτερα που πήγα εκεί, υπάρχει ένα διάστημα προσαρμογής, μόνο που σε αυτό το διάστημα προσαρμογής δεν έχουμε όλοι τους ίδιους χρόνους. Άλλοι προσαρμόζονται αμέσως, άλλοι θέλουν το χρόνο τους. Γι' αυτό λέω, μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα αν κάτι διαφορετικό, αν κάτι απρόοπτο προκύψει μία μέρα σαν τη σημερινή. Για τους Παρθένους, μπορεί οι δυσκολίες να είναι ειδικά τις πρωινές ώρες σε ό,τι έχει να κάνει με ένα συνεργάτη, στην επικοινωνία, σε μετακινήσεις. Γι' αυτό όσο μπορείτε πιο υπομονετικά, ο ζώδιο της γης έχετε και εσείς υπομονή και επίσης μην φορτώσετε τον εαυτό σας με ευθύνες, με υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους που μπορεί να σας επιβαρύνουν περισσότερο μαζί με αυτές που έχετε προγραμματίσει ήδη, γιατί το κάνετε πάρα πολύ για τον εαυτό σας. Πάμε να δούμε ζυγούς. Σελήνη είναι σε όλη τη διάρκεια της μέρας, όπως είπαμε, στον Ταύρο και μολονότι είναι μια προσγειωμένη επιρροή αυτή εξαιτίας του τριγώνου Άρη-Ουρανού και ο Άρης εδώ πέρα είναι σε τετράγωνο με το δικό σας ζώδιο, είναι σε μια όψη δηλαδή περισσότερης έντασης, μπορεί να φέρει απρόπτα σε θέματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά. Μπορεί να διαπιστώσετε, ας πούμε, ότι ένας συνεργάτης σας έχει ξαφνικά μια παράλογη απέτηση. Ή μπορεί να συμβαίνει κάτι το οποίο σας ταράζει σε σχέση με αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι απαραίτητα κάτι στο οποίο εμπλέκεστε εσείς οι ίδιοι, μπορεί να είναι όμως κάτι που μαθαίνετε ή κάτι που βλέπετε και αφορά αυτό το πρόσωπο που μπορεί να δουλεύετε μαζί και λίγο σας αναστατώνει, να το πω έτσι. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι θέματα οικονομικών τα οποία έτσι κάπως σας ζορίζουν. Θα το πω και σε εσάς τους ζυγούς, όπως το είπα και στους κριούς. Προσέξτε περισσότερο σήμερα τα έξοδά σας, ειδικά αυτά τα παρορμητικά που ξεκινάνε εκεί που μάλλον δεν έχεις υπολογίσει και που τέλος πάντων επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό σου με πράγματα που μπορεί και να μην τα χρησιμοποιήσεις τελικά ή δεν τα έχεις και τόσο πολύ ανάγκη και μπορεί να σου λείψουν από άλλα που είναι πιο ουσιώδη. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Δεύτερη μέρα που είναι η Σελήνη απέναντί σας, δημιουργεί έτσι με ένα κλίμα μεγαλύτερης έντασης στις σχέσεις προσωπικές, επαγγελματικές. Μπορεί και εσείς να έχετε μια αλλαγή ξαφνική στα σχέδιά σας που δεν την είχατε υπολογίσει. Μπορεί να σας δημιουργεί μεγαλύτερο εκνευρισμό ή να δημιουργεί μεγαλύτερο εκνευρισμό στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύετε μαζί. Ή μπορεί να υπάρχουν συμπεριφορές από το περιβάλλον που είτε σας ξαφνιάζουν ή νιώθετε ότι ο άλλος δείχνει μια αστάθεια στη συμπεριφορά του απέναντί σας. Μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Και αυτό όλο, ειδικά για τα σταθερά ζώδια, είναι κάτι που δεν το βλέπουν με καλό μάτι, έτσι. Δηλαδή, θέλουν οι άνθρωποι, όπως και εκείνοι, όταν αγαπούν, αγαπούν και το δείχνουν. Όταν δεν αγαπούν, δεν αγαπούν και επίσης το δείχνουν. Θέλουν και οι άλλοι να έχουν αυτή τη σταθερή προσέγγιση απέναντί τους. Λοιπόν, άρα, όταν ένας άνθρωπος, ενώ τη μια μέρα σας έχει δείξει ότι είναι θετικός μαζί σας, την άλλη μέρα σας δείχνει κάτι διαφορετικό, αυτό σας κλονίζει την εμπιστοσύνη σας και σας δημιουργεί και μεγαλύτερο εκνευρισμό, βέβαια. Σημερινή μέρα, εγώ θα έλεγα, εστιάστε περισσότερο σε αυτά που έχετε να κάνετε, στη δουλειά σας. Αν τώρα έπρεπε να κάνετε μία συζήτηση οπωσδήποτε, εγώ θα έλεγα καλύτερα να την αφήσετε για αύριο, αν γίνεται. Τώρα, αν δεν γίνεται, με ψυχραιμία, χωρίς να εμπλέκεστε πάρα πολύ συναισθηματικά, ειδικά όταν είναι κάτι που αφορά επαγγελματικά, παραδείγματος χάρη,
Okay, να την κάνετε. Αλλά όσο μπορείτε πιο ψύχρεμα. Πάμε να δούμε τοξότες. Για τους τοξότες, Σελήνη είναι στον Ταύρο, είναι μες στον τομέα που έχει να κάνει με δουλειά, με υποχρεώσεις, με ευθύνες. Δείχνει ένα πρόγραμμα επίσης φορτωμένο και δείχνει επίσης και όλα αυτά που παρεμβάλλονται ξαφνικά, που δεν τα είχατε υπολογίσει, που σας παίρνει ο άλλος ένα τηλεφώνημα, σας λέει βοήθησε με σε κάτι. Όλο αυτό το πλαίσιο και από την άλλη πλευρά θέματα που σχετίζονται με υγεία, φυσική κατάσταση, όλα αυτά μπορεί να σας, να σας απασχολούν με κάποιο τρόπο ή να ψάχνεστε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να έχετε μια καλύτερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη φόρμα σας, τη φυσική σας κατάσταση, τη διατροφή σας. Καλή είναι οι πειραματισμοί. Πειραματιστείτε λοιπόν αγαπητοί τοξότες και από την άλλη πλευρά δεν είναι κακό μια μέρα σαν τη σημερινή που κάνει το τρίγωνο Άρης με τον ουρανό να ψάξετε να βρείτε και τους ανθρώπους που μπορεί να βοηθήσουν σε αυτούς τους στόχους που έχετε. Είναι, είτε είναι επαγγελματικοί στόχοι, να ψάξετε να βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη ή αν είναι στόχοι φυσικής κατάστασης, τον κατάλληλο διατροφολόγο, γυμναστή, δεν ξέρω τι. Είπαμε, είναι σενάρια αυτά, έτσι, πάντα για σενάρια μιλάμε. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Σελήνη στον Ταύρο είναι μια πιο ok σελήνη για σας, αλλά όταν έχουμε έναν άριστο ζώδιό σας και κάνει τρίγωνο με τον ουρανό, ηλεκτρίζεται η ατμόσφαιρα, δημιουργεί δηλαδή μεγαλύτερο εκνευρισμό, μπορεί να προκύπτουν πράγματα ή αλλαγές ή απρόπτα που δεν τα επιθυμείτε αυτή τη στιγμή, αλλά που πιθανώς να μην περνάει και από το χέρι σας να τα αποφύγετε. Οπότε ό,τι δεν μπορούμε να αποφύγουμε, κοιτάμε πώς μπορούμε να το ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το εκμεταλλευτούμε. Να μην είμαστε δηλαδή αρνητικοί απαραίτητα σε ό,τι έχει να κάνει με αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, καλό είναι να μην παίρνετε, πώς το λένε, τις ευθύνες των άλλων και φορτώνετε τον εαυτό σας, ακόμα και αν πρόκειται, αν αυτοί οι άλλοι είναι μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, έτσι. Και πάντα, επειδή στην οικογένεια υπάρχει το συνέστημα στη μέση, πολλές φορές αναλαμβάνουμε να κάνουμε για τους άλλους, γιατί τους αγαπάμε, δεν θέλουμε να τους χαλάσουμε το χατήρι, δεν θέλουμε να τους δούμε έτσι να συννεφιάζουν, αλλά αγαπήστε λίγο περισσότερο και το δικό σας εαυτό. Δηλαδή, αυτό. Πάμε να δούμε αγαπημένους συντροχώους. Σήμερα, Σελήνη, είναι σαν ένα ζώδιο που εντάξει δεν είναι σε σχέση με το δικό σας, είναι σε κόντρα. Είναι και αυτή η όψη Άρη ουρανού, η οποία γίνεται μέσα στο κομμάτι που αφορά περισσότερο την ψυχολογία σας, παρασκηνιακές ενέργειες, καταστάσεις που έχουν να κάνουν με μεγαλύτερη εσωστρέφεια για το δικό σας ζώδιο. Μπορεί να έχετε περισσότερο άγχος, ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν κάποια πράγματα στο μέλλον, είτε στη δουλειά, είτε στην οικογένεια μέσα. Ακόμα και σε θέματα υγείας μπορεί να προβληματίζεστε περισσότερο. Προσπαθήστε κι εσείς όσο μπορείτε τα πολύ σημαντικά και τα σπουδαία που έχετε να συζητήσετε ή να κάνετε, τη δράση σας γενικώς, αν μπορείτε να την αναβάλλετε για τις επόμενες δύο μέρες που είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα, είναι πιο ήπια. Αν τώρα δεν παίρνει αναβολή, κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο αποστασιοποιημένοι, να μην αντιδράτε παρορμητικά και συναισθηματικά σε πράγματα που πρέπει να αντιδράτε μόνο λογικά και ψυχρά. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ηχθείς. Σελήνη από τον Ταύρο, φιλική μεν προς το ζώδιό σας. Τις πρωινές ώρες κάνει τετράγωνο με τον Κρόνο, άρα και εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε λίγη περισσότερη ταλαιπωρία σε μετακινήσεις, σε επικοινωνία με τους άλλους. Τώρα, αυτές οι όψεις Άρη ουρανού μπορεί να φέρουν κάποιες ξαφνικές ειδήσεις. Μαθαίνετε κάτι, σας έρχεται ένα mail, ένα τηλεφώνημα, μια πληροφορία, κάτι διαβάζετε, το οποίο μπορεί να σας αναστατώσει στη διάρκεια της ημέρας, να σας εκπλήξει και θα πρέπει ίσως να δρομολογήσετε διαφορετικά κάποια πράγματα ή το πλάνο της ημέρας σας. Είναι μια μέρα με έντονη νοητική ανησυχία για τους ηχθείς, δηλαδή το μυαλό δουλεύει πιο γρήγορα και από υπολογιστή. Αλλά γενικότερα προσέξτε, μην φορτώσετε κι εσείς την ημέρα σας με πάρα πολλά πράγματα. Κάντε λίγο κράτη, κοιτάξτε να επιλέξετε 2-3 που μπορείτε να δώσετε εκεί την προσοχή και την ενέργειά σας για να τα φέρετε εις πέρας όπως πρέπει και να μην αφήσετε εκκρεμότητες και μισά πράγματα. Αυτά τα ωραία. Τέλεια. Και το μπουδάκι αύριο. Πάρα πολύ. Πριν το υπέροχο challenge, το απίθανο, το τρομερό, θα πάμε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος χθες το βράδυ πήρε το breakfast και το ταξίδεψε στη θάλασσα και συγκεκριμένα έπαθε το breakfast
Μπόμπος Φουγκαράκης. Όλα αυτά από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δείτε το αμέσως τώρα. Αυτοί ήταν και οι συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι που πέρασαν. Ένας από αυτούς ήταν ο Πάτρικ. Καλημέρα, Πάτρικ. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ω, καλώς σας βρήκα. Πάτρικ, πού σε βρίσκουμε τώρα, είσαι στη Λεμεσόν? Όχι, στον Αστέρα Βουλιαγμένης είμαι. Ζήτησα να συναντήσω τον Κουτσογιαννόπουλο. Δεν ακούσανε καλά και μου φέρανε τον Κουτσόπουλο. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αισθάνομαι ότι σου έδωσε και εκείνος τη δική του θετική ενέργεια, παρόλο που δεν πρόλαβες. Α, τον ευχαριστώ. Μόνο Παρασκευή μπορεί αυτός. Του είπα για Σάββατο, αλλά αυτός θέλει Παρασκευές. Πάτρικ μου, να σου πω όμως την επόμενη φορά, πήγαινε με λιγότερες Παρασκευές για να προλάβεις. Τι να προλάβω. Οχ! Ατύχημα! Μου έπεσε το πιάτο και μου κόπηκε ο Σολομός. Όταν κόπηκε ο Σολομός και τον είδες μέσα ομό, τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Σκέφτηκα το φίλο μου, τον Μπομπ Σφουγγαράκη, που μου μιλάει πάντα ομό και ξάστερα. Μπράβο! Ναι, μπράβο, μπράβο, αλλά με καθυστερείτε και έχω χάσει ήδη ένα λεωφορείο. Πιστεύω ότι στο επόμενο θα είσαι σίγουρα μέσα. Τα λέμε, παιδιά! Τέλεια. Και από τον κόσμο της θάλασσας επιστρέφουμε εδώ στο πλατό του Breakfast at Star, γιατί ήρθε η στιγμή αυτοί οι δύο άνθρωποι να ταλαιπωρηθούν για άλλη μια φορά, να περάσουν πάρα πολύ δύσκολα. Να κάνω μια ερώτηση. Ποιος θα τα καταφέρει, παρακαλώ, κύριε Παπί. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου, γιατί πού είναι οι τσαούσες? Κορίτσια, ούτια 2-1. Περάστε, για περάστε. Τσαούσες πολύ εντυπωσιακές, όπως βλέπετε. Κάτι κρατάνε, να αναγνωρίζουμε αυτό το vintage παιχνίδι που κρατάνε τα κορίτσια μας. Μαζί τσαούσες πώς το κάνουνε. Όχι βέβαια. Εγώ, δώσε μου λιγάκι να δω κάτι. Μπορώ να ξεκινήσεις. Όχι, μπορώ να κάνω αυτό. Να έρθει πίσω σε μένα. Λοιπόν, παιδιά, έχετε 2 λεπτά συγχρόνως. Μου φοράτε τα hula hoops. Και για 2 λεπτά πρέπει να παίξετε μαζί τους. Και να μην πέσει, φαντάζομαι. Δεν πρέπει να πέσει, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε βέβαια ότι δεν είστε, ρε παιδί μου, και ειδικοί στο hula hoop. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να περνάνε πολλά χρόνια πριν να έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι. Ποτέ. Ποτέ. Ωραία, πολύ ωραία. Να ήρθε αυτή η στιγμή εδώ στο breakfast να κάνεις και αυτό. 2 λεπτάκια σε ποιον θα πέσει τις λιγότερες φορές. Α, πάλι καλά. Έχω τα μικρόφωνα τώρα. 3, 2, 1, πάμε, φύγαμε. Μία, όχι, όχι. Σταθερό το κορμάκι. Σταθερό και μείνα 2 φορές. Ξεκινάω, έτσι. Σταθερό το κορμάκι είναι η συμβουλή. Πάνω! Ελίνα, σου πέφτει όλη την ώρα. Περίμενε. Κάνει έτσι. Ζογκλέρ, ζογκλέρ η παρουσιάστρια. Δεν γίνεται. Κάτω, πάει μπρος. Μπρος, μπρος. Σε φεύγει όλη μας. Είσαι εδώ πέντε μαντελάνι. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, όπως βλέπετε. Ελίνα, βάλε λαιμό! Θα το κάνω κι εγώ στο χέρι μου, γιατί! Πάμε, Γιώργο, μου κάνω! Έλα! Μην σας φύγει, Γιώργο, πάμε κανένα κεφάλι! Λοιπόν, πού ήταν! Χάνει χρόνο, Ελίνα! Έλα, Γιώργο, δώστα όλα, είναι ευκαιρία! Πάμε, πάμε, Γιώργο! Γιώργο! Εγώ θα το συνεχίσω στο χέρι μου, περιμένετε! Ελίνα, να φύγουμε! Θα σκοτώσουμε άνθρωπο εδώ μέσα! Λίγο. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει. Λιγότερο από ένα λεπτό. Βάλτε στη μέση. Βάλτε στη μέση. Βάλτε στη μέση. Θα καταφέρνετε υπέροχα. Έχουμε εντυπωσιαστεί όλοι από αυτό που κάνετε. Ωραία. Πάμε. Και πάω προς πίσω. Ναι, θα φέρω. Όχι, έτσι. Μπράβο. Γιώργο, τι κάνεις. Αδικία. Παιδιά, έχω υδρώσει. Δεν μπορώ. Έχω γυμναστεί για 1 χρόνο. Άλλα 30 δεύτερα. Δείξτε μας τι μπορείτε να κάνετε. Γιώργο. Έχετε πολύ πλάκα. Τι σας πω ότι χάνετε και θερμίδες. Έχω κάνει αερόβια για την επόμενη 5ετία. Έλα, ένα καλό. Έχεις κάνει και ενόργανη, Ελίνα. Στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα δώστε τα όλα. Πάμε. Πότε έκανε ενόργανη, Ελίνα. Δεν παίρνεις και αυτό, πάρε και αυτό. Κάνε 2, μα κάνε. Πήγε πολύ καλά αυτό. Τέλος χρόνου. Καλά, Νομίζω ότι βρήκατε το κρυφό σας ταλέντο, παιδιά. Πού να φανταζόμασταν ότι αυτό θα ήταν το μεγαλύτερό σας ταλέντο. Αυτό που μπορείτε να κάνετε όσο κανείς άλλος. Ναι, ποιος κέρδισε. Χάλια ήσασταν και δύο.
Λοιπόν, τουλάχιστον να δώσουμε μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία. Είστε 7-7 και 2. Άμα το πετάξει ένα στον άλλο, θα το πιάσουμε και οι δύο. 1, 2, 3. Πάμε. Γιατί? Γεια σας. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα σήμερα, ό,τι και να κάνετε. Έρχεται η Ζήνα αμέσως τώρα, η Ζήνα Κουτσελίνη και το Αλήθειες με τη Ζήνα. Μισό λεπτό, γιατί να ξέρετε ότι μπαίνει το παντελόνι, είμαι λερωμένη και είμαι και αγύμναστη. Και τι θες αυτά... να κάνουμε δηλαδή, τι θες να κάνουμε. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά μπορείς να πεις ότι έκανα χούλα χούπ που δεν ήμουν έγκυος 9 μηνών 2 μέρες πριν γεννήσω. Γιατί δεν κατεβαίνει το χούλα χούπ κάτω, γι' αυτό έκανες χούλα χούπ από την κοιλιά μου ήταν τόσο. Και υπάρχει και στο TikTok, υπάρχει και, απόδειξη από αυτού. Λοιπόν. Σήμερα γιατί δεν τα κατάφερα. Δεν είχα την κοιλιά της εγκυμοσύνης, την κρατάει. Αυτό έφταιγε. Εντάξει. Φιλιά πολλά, παιδιά. Φιλιά πολλά. Αύριο πάλι. Όλοι καλά. Ζήνα Κουτσελίνη μέσα τώρα. Τα λέμε αύριο στις 9. Bye. Αχ, την βγάλαμε και σήμερα.